Χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Καλό απόγευμα σε όλους. Και όσους δεν είχαμε την ευκαιρία να ευχηθούμε χθες, εδώ είμαστε. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, αληθώς ο Κύριος αντίστοιχα. Καλώς ορίσατε και πάλι λοιπόν στην εκπομπή μας. Τέκλα, μιλάμε ανοιχτά. Τέκλα, κάθε μιλάμε μεσημέρι στις 2 με 3.30. Συνεπέστατη όπως πάντα και είμαστε φυσικά και στη δική σας διάθεση για να μιλήσουμε ανοιχτά. Σου άρεσε χθες, που πήρε ο κόσμος πολύ τηλεφωνικά. Χαμός έγινε. Ναι. Χαμός έγινε. Ενθουσιάστηκε ο Πέτρος γιατί, επειδή δεν είχαμε καλεσμένο χθες, ανοίξαμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές και επικοινωνήσαμε με πολύ κόσμο και ήταν έτσι πιο διαδραστικό. Ευπρόσδεκτες και σήμερα εννοείται, όπως και κάθε μέρα. Πόσο μάλλον σήμερα που έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους. Ήδη άρχισα να παίρνω μηνύματα στο κινητό σε σχέση με το θέμα, προτού καν ξεκινήσει η εκπομπή. Να θυμίσουμε βέβαια και τα τηλέφωνα της εκπομπής, είναι το 22588888 και για SMS το 99234056. Και επίσης η σελίδα μας στο Facebook, φαίνεται από κάτω, είναι με ελληνικούς χαρακτήρες το όνομα της εκπομπής, Θέκλα μιλάμε ανοιχτά. Mm-hmm. Μπορείτε να πατήσετε like στη σελίδα και να στέλνετε μηνύματα στο inbox της σελίδας. Η Θέκλα απαντά στα περισσότερα. Σε όλα απαντά. Σε όλα, σε όλα. Είναι ζήτημα χρόνου. Είναι 3.109 τα like σήμερα. Χθες είπα στα 2.188, άρα μέσα σε μια μέρα πάνω από 100 likes. Την ώρα της εκπομπής κοιτάζω τα μηνύματα. Ναι, και όσα χρήζουν απάντηση, τα απαντάω. Mm-hmm. Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν. Τι θα δούμε σήμερα. Θέλεις να δούμε πρώτα το βίντεο, να προειδεάσουμε τον κόσμο, ναι, και να δούμε τι θα δούμε, ρε παιδί μου, να χάσουμε τον προγραμματισμό μας. Δείτε σε λίγο. Υπάρχει αληθινή φιλία? Πόσο πολύπλοκη είναι η φιλία μεταξύ γυναικών και γιατί? Ρομαντικές φιλίες που κρατάνε από τα παιδικά χρόνια, αλλά και φιλίες μιας χρήσης. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται αναθεώρηση μιας φιλικής σχέσης και πώς βιώνουν κάποιοι ανθρώποι τον τερματισμό μιας δυνατής φιλίας? Λοιπόν, πώς βιώνουν κάποιοι άνθρωποι τον τερματισμό μιας δυνατής φιλίας? Η φιλία είναι μια πλατωνική ερωτική σχέση, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πολλά να πούμε, και πόσο μάλλον για την φιλία μεταξύ γυναικών. Θα σε ρωτήσω πολλά πράγματα σήμερα, αλλά και την καλεσμένη μας. Εγώ ειδικά, η οποία είμαι πάρα πολύ καλή στο να κάνω φιλίες, το να τις διατηρώ. Είχα πάντα θέμα με τις φιλίες, εγώ πάντα δυσκολευόμουν. Νομίζω όλοι έχουν λίγο πολύ θέμα και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους μας μένουν 2, 3, 4, 5 φίλοι, δεν νομίζω παραπάνω. Κάποια παιδιά είναι πολύ δημοφιλή στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Είναι πολύ δημοφιλή πρόσωπα, τα οποία μεγαλώνοντας μετά μπορεί να καταλήξουν να μην είναι δημοφιλή. Και κάποιοι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται κατά την εφηβεία και την πρώτη νεότητα να έχουν φιλίες και μετά να τους προτιμούν οι άλλοι για παρέα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η φιλία. Ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική η φιλία, όπως είπε, στο δημοτικό, στο λύκειο, ναι, στο πανεπιστήμιο και πάει λέγοντας. Για τους άνδρες είναι πιο εύκολο να βρουν φίλους παρά για τις γυναίκες. Γιατί το λες αυτό? Από την εμπειρία μου. Είναι πιο εύκολο οι άνδρες να επικοινωνήσουν φιλικά. Νομίζω οι άνδρες είστε πιο αγνοί, πιο απλοί άνθρωποι και έχετε λιγότερη στεροβουλία στις σκέψεις σας. Εξ όσων ξέρω, η φιλία των ανδρών κυρίως στηρίζεται σε κοινές δραστηριότητες, διάλογο πάνω σε κοινές εμπειρίες κλπ. Και υπάρχει και ένας κώδικας εμπιστοσύνης μεταξύ των ανδρών, ότι δεν θα πουλήσεις το φίλο σου. Ναι, ότι δεν θα πουλήσεις το φίλο σου, ότι δεν θα κακολογήσεις το φίλο σου πίσω από την πλάτη, δεν θα τον προδώσεις. Ενώ στις γυναικείες φιλίες η προδοσία είναι νούμερο ένα. Πολύπλοκα τα πράγματα. Θα σου διαβάσω σε λίγο το μήνυμα που πήρα πρωτού ξεκινήσει η εκπομπή. Και ξαναλέω, τα μηνύματα τα στέλνετε εσείς. Τις επιστολές τις στέλνετε εσείς. Ό,τι μήνυμα έρθει και ό,τι επιστολή έρθει, εννοείται ότι θα την μεταφέρουμε. Ακριβώς, δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε το περιεχόμενο μιας επιστολής, ούτε είμαστε detective για να μπορούμε να πάμε να ψάξουμε αν όντως αυτά που γράφονται σε ένα μήνυμα ή καταγράφονται σε μια επιστολή είναι αντικειμενικά έτσι όπως έχουν γίνει. Έτσι, ο καθένας μπορεί να στέλνει τις απόψεις του και τις δικές του εμπειρίες και εδώ κάνουμε μια συζήτηση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον καθένα από εμάς να προβληματιστεί. Και ξέρεις, όταν βλέπεις ανθρώπους να επηρεάζονται από αυτά που συζητιούνται, αυτό σημαίνει ότι όντως κάποια κουμπιά πατάμε, το οποίο είναι θετικό. Είναι θετικό να προβληματίζονται οι άνθρωποι και να έχουν αντιδράσεις. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Παράγουμε προβληματισμό. Ακριβώς. Και έχοντας αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές αντιδράσεις, τότε σημαίνει ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς κάποια πράγματα που είτε σε αφορούν, μάλλον που σίγουρα σε αφορούν για να ασχολείσαι μαζί τους. Σωστά. Σωστά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο επιστολές. Ναι, θα διαβάσουμε τώρα την πρώτη. Ναι. Να πάμε στην πρώτη. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη. Πάμε. Λοιπόν, είδαμε την πρώτη επιστολή της ημέρας, αλλά να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.
Μαρία, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Η Μαρία Ευλάσιο είναι δική μου παιδική φίλη που γνωριστήκαμε όταν ήμουν 10 χρονών. Άρα αυτή η φιλία κρατάει 33 χρόνια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. 33 Οπότε χρόνια. Είστε πραγματικές φίλες. Είμαστε, ναι. Και είναι και δοκιμασμένο. Έχουμε δοκιμαστεί μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Ναι, αν αναλογιστείς ότι είστε από 10 χρόνια, όπως είπε Στέκλα μου, είναι από 1000 κύματα περάσετε σίγουρα. Φαντάζομαι μπορεί να είχατε και κάποιες παρεξηγήσεις μεταξύ σας, αλλά το γεγονός. Άρα το γεγονός ότι είστε φίλες μέχρι τώρα σημαίνει ότι μιλάτε, λύνετε τις διαφορές σας, βασίζεστε στην ειλικρίνεια μεταξύ σας. Τη Μαρία την νιώθω ως συγγενή πλέον. Θυμάσαι που είχε έρθει εδώ η Στρατούλα Τραμοντάνη και είπε τον άνδρα της τον νιώθει αίμα της. Και εγώ τη Μαρία την νιώθω ως συγγενή. Παρόλο που έχουμε και μια μακρινή συγγένεια, γιατί στην Πάφο όλοι έχουμε μια συγγένεια μεταξύ μας. Τι συγγένεια είναι, τρίτα με τετάρτα ξάδερφα, κάτι τέτοιο. Πιο κάτω. Πιο κάτω, ναι, πιο πολύ. Ναι. Ναι. Γιαγιά σου ήταν από το απομακρυσμένο. Okay. Θα μιλήσουμε για τη φιλία μας στην πορεία. Άκουσες την επιστολή Μαρία. Ναι. Άκουσες τι γνώμη έχεις πολύ εσύ. Πολύ προσεκτικά. Ναι, πες μας να δούμε. Είπε ότι η κοπέλα έχει δημιουργήσει πλέον μία σχέση με ένα παιδί. Ήταν δίπλα της η φίλη της και τα λοιπά, της προσέχει το παιδί και τα λοιπά για να μπορεί να βγαίνει. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, γιατί μία ερωτική σχέση για να μπορέσει να ανθίσει χρειάζεται χρόνο. Όπως και φιλία άλλωστε. Αλλά είναι διαφορετικό, δεν ακριβώς το ίδιο. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θεωρώ φίλη ότι μπορεί και να είναι εκμετάλλευση, μπορεί και να μην είναι όμως. Η κοπέλα προφανώς όμως το έχει εκλάβει ως εκμετάλλευση. Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας την επιστολή και της μίλησα, για έχω απαντήσει κιόλας στην κοπέλα και έχω απάντησε πίσω και ξαναπαντήσαμε. Νομίζω ότι ήταν λίγο μονοπλευρή φιλία, με την έννοια ότι γνωρίστηκα σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή ήταν 25 χρονών. Ναι, μπορεί και άλλο, ήταν σε παρόμοια ηλικία. Γνωρίστηκα στη δουλειά. Η δικιά μας αυτή που στέλνει την επιστολή, επειδή και να κάνει παρέα με την άλλη κοπέλα, όσο είχε ελεύθερο χρόνο και τη βόλευε η άλλη, έκανε παρέα μαζί της και μετά λέει εξαφανίστηκε όταν έφτιαξε σχέση. Ωστόσο, μία αλήθεια είναι ότι όταν ερωτεύεσαι, παραμελείς ανθρώπους κοντινούς. Και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους μας δεν καίμε, που λέει. Αφιέρωσες εξίσου τον αντίστοιχο χρόνο που αφιέρωνες στους φίλους σου, αφού ερωτεύτηκες. Ναι, να απαντήσω εγώ. Μαρία, εσύ. Ναι, η Θέκλα ήταν πάντα κοντά μου. Δεν μπορώ να πω ότι εξαφανίστηκε ή ότι εγώ εξαφανίζομαι. Μαρία, εξαφανίζομαι πιο, αλλά είναι έλλειψη χρόνου. Επειδή ναι, ρε, αλλά με τον καιρό που γνώρισα τον Παναγιώτη, τα τηλεφωνήματα μας διαρκούν λιγότερη ώρα και είναι λιγότερο συχνά λόγω του ότι δεν βρίσκω χρόνο. Ακριβώς αυτό. Ναι, να σου πω όμως ναι, κάτι. Αλλά είναι άλλο πράγμα μια φιλία που μετράει πολλά χρόνια και ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή. Οπότε θα καλέσεις τον άλλον και τον χρειάζεσαι πραγματικά. Δεν του στείλει ένα μήνα στον γιατρό. Έχω σοβαρό θέμα και θέλω να μου μιλήσεις. Θα σου απαντήσει και θα τρέξει να δει τι έχεις. Και είναι άλλο πράγμα μια φιλία η οποία κρατάει για λίγο καιρό, όπως αυτή τη φιλία. Και όταν έρχεται μια καλύτερη συνθήκη ζωής για το ένα άτομο, παρατάει το άλλο. Γιατί αν δεις η κοπέλα που στέλνει το γράμμα, λέει ότι ο φίλος της έκανε παράπονα. Αυτή είχε ήδη δεσμό. Και ο φίλος της έκανε παράπονο ότι πήγαινε και εξόδευε την ώρα της για να προσέχει το μωρό της άλλης και ότι της έκανε διάφορες ευκολίες, την έπαιρνε με το αυτοκίνητο. Και λέει ακόμη και με το φίλο μου τσακωνόμασταν συχνά λόγω του ότι έδινα πολύ σημασία σε αυτή την κοπέλα. Ναι. Ενώ όταν η άλλη κάνει σχέση, δεν δίνει σημασία στην πρώτη. Δεν κατηγορώ τη δεύτερη. Μήπως ήταν μονόπλευρη αυτή η φιλία. Ξέρεις, μερικές φορές μπορείς να είσαι μόνος σου, να έχεις μοναξιά ή να έχεις ανάγκες πρακτικές και να προσφέρεται κάποιος να σου δώσει παροχές από μόνος του. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, όταν ένας άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να θέλει να αγοράσει και να εξαγοράσει φιλίες. Δηλαδή, άθελά του να προσφέρει περισσότερες εξυπηρετήσεις και περισσότερα αγαθά στον άλλον, προκειμένου να του αρέσει και να τον κάνει παρέα. Οπότε, υποθετικά θα μπορούσε να συμβαίνει ακριβώς αυτό. Οπότε, άμα εσύ έχεις ανάγκη τη βοήθεια και ο άλλος τη δίνει, μπορεί να παρασυρθεί στο να πάρει τη βοήθεια ενώ δεν θέλει την παρέα και μετά δεν χρειάζεται πλέον τη βοήθεια να μην πάρει την παρέα. Σωστά. Δηλαδή, εγώ στραβώνω και πουλώ και εσύ βλέπει και αγόραζε που λέμε στα Κυπριακά. Δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ σε τυφλώνω για να σε πουλήσω και εσύ άνοιξε τα μάτια σου και για να αγοράζει. Δηλαδή, αν εγώ έρχομαι και είμαι υπερβολική και σου προσφέρω υπερβολικές παροχές, γιατί θεωρώ, έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και θεωρώ ότι αν δεν γίνω τα πάντα για σένα, δεν θα με θες για φίλη. Εσύ ας ανοίξεις τα μάτια σου να το δεις αυτό το πράγμα και να αποφασίσεις.
Το έντιμο θα ήταν να πει στον άλλο: ξέρεις, εγώ δεν νιώθω τόσο φιλικά για σένα όπως νιώθεις εσύ για μένα. Γι' αυτό δεν θα ήταν καλή ιδέα να καταχραστώ την καλοσύνη σου, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη φιλία και εκ μέρους σου. Πόσο εύκολο είναι να πει κάτι τέτοιο? Πολύ δύσκολο. Και χρειάζεται και πάρα πολύ ωριμότητα να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρεις όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι χειριστικοί. Έχουμε ξανααναφερθεί. Manipulative, δηλαδή έρχεται κάποιος ακάλεστος από μόνος του. Και χωρίς να του το ζητήσεις, είναι συνεχώς προσφέρεται. Να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, σου φέρνει δώρα και σε πνίγει. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Φυσικά. Ότι μπορεί κάποιος με τη μεγάλη ανάγκη που έχει να συνδεθεί να πνίγει τον άλλο. Ωστόσο, και όταν ο άλλος πάει να αντιδράσει, να βγει και χάριστος. Πριν αναφερθήκαμε μάλλον στη συχνότητα της επικοινωνίας που μπορεί να είχες εσύ αφού γνώρισες τον Παναγιώτη. Με τη Μαρία, τι συχνότητα είχατε στην επικοινωνία, πόσο συχνή ήταν τέλος πάντων. Ωστόσο, μιλώντας σαν άντρας, αυτό που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου είναι ότι μεταξύ ανδρών δεν είναι απαραίτητη η συχνή επικοινωνία. Το να μιλήσω με ένα πολύ καλό φίλο μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτή η φιλία στερείται από την έννοια της πραγματικής φιλίας. Ξέρεις τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες. Εν αντιθέσει με τις γυναίκες. Όταν οι γυναίκες είναι μόνες τους, είτε ελεύθερες εντελώς, χωρίς σχέση, είτε μέσα σε μια σχέση που είναι πάλι μόνες τους. Γιατί πολλές γυναίκες είναι σε σχέση, είναι αραβωνιασμένες, είναι παντρεμένες και νιώθουν μόνες. Δεν έχουν ουσιαστική σύνδεση με τον σύντροφό τους. Όταν λοιπόν μια γυναίκα είναι μόνη της, μπορεί να δημιουργήσει μια πλατωνική σχέση με μια άλλη γυναίκα. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσει μια φιλία με μια άλλη γυναίκα για να αναπληρώσει τα συναισθηματικά κενά που δεν έχει από τη σχέση, τη συντροφικότητα, για παράδειγμα. Γι' αυτό ίσως οι γυναίκες κάνουν πιο πολλά κολλητιλίκια, αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι μια φιλία στην οποία μιλάς και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Εγώ θυμούμαι, είχε περίοδο στη ζωή μου που δεν είχα άλλο άνθρωπο με τον οποίο να μιλούσα καθημερινά πέραν από τη Μαρία. Και την έπαιρνα, θυμάσαι? Ναι. Και το πρωί και το μεσημέρι. Πριν περίπου 10 χρόνια ναι. έγινε αυτό. Και μετά όταν η Μαρία, ήμουν και εγώ ελεύθερη και η Μαρία ελεύθερη. Όταν άλλαξε η συνθήκη ζωής της Μαρίας, έκοψα, θυμάσαι? Ναι. Δηλαδή όταν η Μαρία πλέον δεν ήταν ελεύθερη και αντιλαμβανόμουν ότι το να την παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και να τα λέω όλα στη Μαρία όσα με απασχολούσαν ήταν κάτι το οποίο ίσως δημιουργούσε προβλήματα στη σχέση της, χωρίς να μου είχε πει καμιά φορά, αραίωσα την επικοινωνία για να μην δημιουργώ θέμα. Ναι. Και πάλι όμως, είχαμε πολύ περισσότερη επικοινωνία από ότι τώρα. Ναι, από τώρα που έχω και εγώ σχέση. Τώρα χαθήκαμε. Χαθήκαμε εντελώς. Καμπρί σου παραπονώ, αγαπή μου. Όχι, αγαπή. Ήρθε στα γενέθλια σου τον Ιούλιο. Όχι, δεν κάνω παραπονώ. Απλά λέω, βασικά τι άλλαξε με τη δουλειά μου εμένα, που είμαι πιο... Πρέπει να αφιερώσω περισσότερες ώρες. Εγώ πιστεύω, εκεί εστιάζω το, όχι πρόβλημα, το ότι δεν επικοινωνούμε τόσο συχνά όπως πριν. Ναι, αλλά πάλι σε νιώθω κοντά μου. Είναι το ίδιο. Ναι, το ίδιο. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Και δηλαδή... έχει πλήρης εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ναι. Μπορώ να την εμπιστευτώ τη Μαρία πλήρως ότι της πω θα μείνει εκεί ή ότι μπορώ για να οτιδήποτε. Μιλήσω. Αυτά είναι στοιχεία πραγματικής φιλίας. Ναι, εμάς μας έχει τύχει, και οικονομική εμπιστοσύνη να δείξουμε ένας τον άλλο πολλές φορές. Σε φάσεις που εγώ μου δύσκολα οικονομικά με βοηθούσε η Μαρία και το αντίστοιχο και είχαμε πλήρη εμπιστοσύνη στον άλλο και όντως την κρατήσαμε. Θα σου πω ότι είναι... Ναι. Ισχυρός δεσμός. Ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Ο οποίος δεν προέκυψε επίτηδες. Από μόνος του προέκυψε. Δεν ήμασταν από την αρχή τόσο στενά φίλες. Όχι. Έχει 15 χρόνια περίπου που... Στη διάρκεια των χρόνων. Σε κάποια φάση της ζωής μας ήρθαμε πιο κοντά γιατί είχαμε παρόμοιες συνθήκες ζωής. Ναι. Ήταν και αυτή μόνη της και εγώ μόνη μου. Και τέριαζε το να είμαστε. Δηλαδή το πρόγραμμά μου με το πρόγραμμα της τέριαζε, οι επιδιώξεις μου με τις επιδιώξεις της τέριαζαν και νιώθαμε ένα unity. Η Μαρία είναι καθηγήτρια αγγλικά. Νιώθαμε μια ενότητα ότι έχουμε κοινούς στόχους. Μιας και αναφέρεσαι σε αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω και το εξής. Αν βάλεις δύο άτομα από διαφορετικό background, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το background, οικονομικό κλπ. Πιστεύεις ότι είναι εξίσου εύκολο να συνάψουν φιλία από το να είναι πιο όμοιοι, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ θεωρώ ότι οι φιλίες είναι όπως τις ερωτικές σχέσεις και αν σε μια φιλία έχεις πολλές διαφορές από τον άλλο, είναι πιο δύσκολο να κάνεις φιλική σχέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα από τα θέματα τα οποία έτσι μας έχουν απασχολήσει εμάς κατά καιρούς είναι το θέμα της αστικής παιδείας. Μαρία έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο, όπου σπούδαζα και εγώ ψυχολογία, είναι δύο χρόνια μικρότερη από μένα. Και πολλές φορές συζητούμε για το ότι υπάρχουν διαφορές αστικής παιδείας
Ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ανθρωπιστικές επιστήμες, γι' αυτό σου έλεγα και σε ότι από τη μέρα το έχω μάθει αυτό για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή μου έλεγε, αν εγώ είχα σπουδάσει φυσική ή μαθηματικά, που δεν είχαμε ανθρωπιστική παιδεία κατά τη διάρκεια του σπουδών μας, δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε στον τρόπο, με τον τρόπο που επικοινωνούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ θα ήμουν εξυπνότερη και άλλοι λιγότερο έξυπνοι, το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ ρόλο ο τρόπο. Εσύ τι λες? Ναι, παίζει ρόλο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει φιλία π.χ. με ένα άτομο που έχει σπουδάσει π.χ. μαθηματικός. Ναι, με κάποιον. Ναι, σίγουρα δεν είπα αυτό. Όχι, δεν το αποκλείς σε καμία περίπτωση. Και να σας πω σε ένα ακόμα πιο καυτό ζήτημα, καυτό ερώτημα. Και αυτό είναι το εξής. Φιλία μεταξύ γυναίκας και άνδρα μπορεί να υπάρξει? Τι πιστεύεις, Μαρία? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα ναι, μπορεί να υπάρξει, γιατί το έχω βιώσει κιόλας. Mm-hmm. Στην Κύπρο σχεδόν το αποκλείω. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου? Είναι διαφορετική νοοτροπία, είναι διαφορετική κουλτούρα, ο κόσμος παρεξηγεί εύκολα. Θες να πεις ότι ο Κυπρέος είναι πιο εύκολο να πονηρός όταν κάνει παρέα με μια κοπέλα να το παίρνει στο ερωτικό? Ναι, έτσι πιστεύω. Η Κυπρέα είναι πιο πονηρή. Και τάδι. Όπως και να έχει, νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι όταν είναι ξεκαθαρισμένο το ερωτικό κομμάτι, δηλαδή για παράδειγμα, μια γυναίκα είναι ετεροφιλόφιλη και ένας άνδρας είναι ομοφιλόφιλος, άνετα μπορούν να κάνουν παρέα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανέσει ο ένας τον άλλο. Mm. Εντάξει. Τώρα, αν δύο άνθρωποι είναι παιδικοί φίλοι και από παιδιά έχουν μεγαλώσει μαζί και έχουν μεγαλώσει ως συγγενείς, τότε δεν είναι εύκολο να δει ο ένας τον άλλον ερωτικά. Άρα και εκεί δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, πες αν δύο νεαρών παιδιών οι οικογένειες τους ήταν φίλοι. Ναι. Εσύ, τα δικά μας τα παιδιά, εντάξει, τα δικά μας τα παιδιά έχουν διαφορά ηλικίας. Ναι. Αλλά αν ήταν για παράδειγμα πιο κοντά η ηλικία του Λάζαρου και της Λίδιας, θα μπορούσε να κάνουν παρέα και να μην σκέφτονται το ερωτικό κομμάτι καθόλου, γιατί έχουν μεγαλώσει σαν ξαδέρφια. Αυτή μεταξύ παρόλο τους, που ναι, είναι και ιδιαίτερο φιλόφιλοι. Ναι, αλλά οι συντρόφοι μετά. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα? Όταν ήμουν μαθήτρια στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, έκανα πολύ στενή παρέα με τον Νικόλα τον Εύζον. Ο Νικόλας είναι στο Παρίσι, είναι στη Σορβόνη, είναι ψυχαναλυτής. Γεια σου, Νικόλα, βλέπει τις εκπομπές. Και ήμασταν πολύ στενοί φίλοι. Και δεν θα το ξεχάσω ότι είχε έρθει μια μέρα η γιαγιά μου έξαλλη στο σπίτι. Έξαλλη, γιατί λέει, πέρασε ο θείος μου έξω από το σπίτι του Νικόλα, του Εύζωνα, και ήταν μεγάλη Παρασκευή, θυμάμαι, είχαμε πάει, ξέρεις ποιον ήμασταν. Ήμασταν με τον Χρήστο τον Πατσαλίδη, τον πρώην Υπουργό Υγείας, και μαζεύαμε λουλούδια για τον επιτάφιο. Και σταματήσαμε έτσι έξω από το σπίτι του Νικόλα, βγήκε ο Νικόλας έξω και μιλούσαμε με τις ώρες. Και πέρασε ο θείος μου και πήγε στη μάνα μου και λέει: τι είναι αυτή η κατάσταση? Η κόρη σου με το γιο του Εύζωνα, είναι γνωστός δικηγόρος ο κ. Ανδρέας Εύζωνα. Η κόρη σου με το γιο του Εύζωνα, τι κάνουν εκεί πέρα? Και πραγματικά με τον Νικόλα είμαστε φίλοι, εξακολουθούμε να είμαστε είναι φίλοι. Και δεν υπήρξε ποτέ το ερωτικό κομμάτι. Επειδή εγώ τον ήξερα από μωρό, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα έβλεπα τον Νικόλα οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν άνθρωπο που το θαυμάζω και τον αγαπώ. Και τώρα τον αγαπώ και θαυμάζω το πνεύμα του. Αλλά το περιβάλλον θεωρούσε ότι είναι σκανδαλώδες. Ένα κορίτσι 15 ετών να κάνει κολλητή παρέα με ένα αγόρι. Σκανδαλώδες, σίγουρα κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά μιλάμε για άλλες εποχές. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90 στην Πάφο. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Έχουν αλλάξει, όχι και τόσο μάλλον. Όχι τόσο, αλλά. Πάνω σε αυτό πάντως που λέμε, Μαρία μου, έχω να σας συμπληρώσω το εξής. Βρήκα μάλλον μία έρευνα η οποία έγινε πάνω σε 88 ζευγάρια. Τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τη φιλία με το αντίθετο φίλο. Οι άνδρες από την πλευρά τους έλκονται πολύ περισσότερο από τις φίλες τους από ότι το αντίθετο. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες δεν έλκονταν από τους άνδρες φίλους τους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποθέτουν ότι ήταν αμοιβαία αυτή η έλλειψη έλξης. Δηλαδή, οι γυναίκες το βλέπαν πολύ ξεκαθαρή, είσαι φίλος μου. Από την άλλη, όμως, οι άνδρες υπήρχαν και περιπτώσεις, από ό,τι διαβάζω παρακάτω, που μπορεί να αναζητούσαν και ρομαντικά ραντεβού. Πού έγινε, έγινε η έρευνα? Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα όχι στην Κύπρο. Όχι, ρε, παγκόσμιο φαινόμενο. Νομίζω ότι το μυαλό του άνδρα πάει πιο εύκολα στο πονηρό. Με ποιαν έννοια? Με την έννοια ότι είσαστε λίγο πιο πανσεξουαλικοί από εμάς. Δηλαδή, οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο επιλεκτικές. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα που λες, τι είναι πιο επιλεκτικές, και οι άντρες είναι επιλεκτικοί? Σου πω τι εννοώ. Εννοώ ότι μια γυναίκα μπορεί να ξεχωρίζει με στο μυαλό της και να πει, αυτός δεν μου κάνει για σχέση, για τον α, β, γ, δ, λόγο, όχι αν είναι ωραίος εμφανισιακά ή ότι δεν έχουμε κριτήρια. Mm-hmm. Μπορεί μια, ρε παιδί μου, να έχει μέσα στο μυαλό της, εγώ θέλω να πάρω έναν πλούσιο. Εγώ θέλω να πάρω έναν ο οποίος να έχει τα α προσόντα.
κοινωνικά, ληστικά, δεν σου λέω ότι είμαστε πιο πνευματικά όντα. Και να έχει μέσα στο μυαλό της ότι α, ο Πέτρος καλός είναι για παρέα. Να τον έχει κατηγοριοποιήσει. Ενώ για έναν άντρα, πολύ συχνά μπορεί και ο εγωισμός του ανδρικός να θίγεται όταν μια γυναίκα τον θέλει μόνο για φίλο. Έχεις δίκιο, γιατί από ό,τι διαβάζω παρακάτω στην έρευνα, αυτό που επιζητούν οι περισσότεροι άνδρες είναι να επιβεβαιωθεί η έλξη τους, η γοητεία τους, ανεξαρτήτως αν είναι φίλοι. Και μπορεί ή να όχι. Μην έχουν καν σκοπό να κάνουν κάτι με μια κοπέλα. Ναι. Αλλά μπορεί να αρέσει σε κάποιον και σε γυναίκες αυτό. Να λέει, ξέρεις, εγώ αρέσω. Ξέρεις, εμένα με κάνει παρέα αυτό το άτομο γιατί με θέλει. Ναι. Και αυτό θα το πω είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω. Απάνθρωπο. Να χρησιμοποιείς τα συναισθήματα του άλλου για να τονώνεις το εγώ σου και να τον αφήνεις, να τον παραπλανάς ό,τι ενδιαφέρεσαι για αυτόν, είτε ερωτικά είτε φιλικά, χωρίς αυτό να είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, στην περίπτωση της επιστολής, η κοπελιά η οποία προσπαθούσε να κάνει φίλη την ξένη την κοπέλα, έδωσε τα πάντα. Η άλλη θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να της το πει πιο νωρίς, πρωτού βρει φίλο, να της πει: κοίταξε, βλέπω ότι θέλεις να με κάνεις παρέα. Δεν νιώθω το ίδιο μαζί με σένα, δηλαδή δεν έχω την ίδια ανάγκη να κάνω παρέα μαζί σου όπως έχεις εσύ ανάγκη να κάνεις παρέα μαζί μου. Τώρα κάνω παρέα μαζί σου γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Μετά όμως, αν βρεθεί κάτι άλλο, να ξέρεις ότι θα φύγω. Θα πεις στην αρχή. Δηλαδή, δεν θα το πεις με αυτά τα λόγια, θα το δείξεις. Εγώ δεν ξέρω, εγώ θα νιώθω πάρα πολλές ενοχές να εκμεταλλεύομαι τη φιλία κάποιων ανθρώπων ή να μου φέρνει κάποιος δώρα ή να μου κάνει χάρες. Ή να μου κάνει εξυπηρετήσεις όταν εγώ δεν τον νιώθω αμοιβαίο. Δεν το δεχόμουν. Γιατί θα νιώθει υποχρέωση να ανταποκριθώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με φιλότιμο, Πέτρο. Mm-hmm. Θέλει να ανταποκριθεί. Αν ο άλλος του προσφέρει ένα, του προσφέρει και γίνω σε ένα. Αν όχι δύο. Δηλαδή, δεν είναι εγωκεντρικό να δέχεσαι την προσφορά από τον άλλο χωρίς να δίνεις κάτι πίσω. Εγώ έχω θυμώσει πολλές φορές, ακούγοντας και από άνδρες πελάτες στο γραφείο. Όταν ήμουν, ξαναλέω, δεν είμαι πλέον στο γραφείο. Όταν ήμουν στο γραφείο, αυτή την περίοδο είμαι στην εκπομπή. Όταν στο γραφείο έχω ακούσει πολλές φορές να έρχεται ένας άνδρας να μου λέει: ξέρεις, έχω κάνει παρέα με μια κοπέλα 4 χρόνια, 5 χρόνια. Της έχω δείξει με έμμεσους τρόπους ότι ενδιαφέρομαι ερωτικά για αυτήν. Mm-hmm. Το έχω αφήσει να εννοηθεί και η άλλη δεν κάνει καμία κίνηση, αλλά ούτε και σταματάει να είναι φίλη μαζί μου. Ρε παιδί μου, γιατί το κρατάς και το τραβάς χρόνια, επειδή θα σε πάει βόλτα με το αυτοκίνητο, επειδή θα σε βοηθήσει να κάνεις την εργασία σου, επειδή θα σε συνοδεύσει όταν θα βγεις έξω, χωρίς να ενδιαφέρεσαι. Εγώ θεωρώ ότι αν καταλάβουμε ότι κάποιος που μας πλησιάζει φιλικά, μας θέλει ερωτικά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε αν και εμείς τον την θέλουμε ή όχι, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε τον άλλο. Είναι ταλαιπωρία, είναι βάσανο. Είναι εκμετάλλευση του άλλου. Είναι. Ερώτηση. Εγώ τη είπα αυτή τη κοπέλα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Εγώ τη είπα αυτή τη κοπέλα να μιλήσει με αυτήν την κοπέλα ανοιχτά και να τη πει: ήθελες να κάνει παρέα μαζί μου τόσο καιρό που κάναμε παρέα, ή έκανε παρέα μαζί μου επειδή δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Να τη το πει ανοιχτά. Να τη ρωτήσει. Όχι να την κατηγορήσει. Να τη ρωτήσει. Ευθέως. Είμαι προβληματισμένη. Από τον καιρό που έχει φτιάξει σχέση, βλέπω ότι. Δεν μου λες να συναντηθούμε, αποφεύγεις να περάσουμε χρόνο μαζί και θέλω να σε ρωτήσω εσένα, παρά να πάει να ρωτάει τους συναδέρφους τους παλιούς, να ρωτήσει την ίδια. Συμβαίνει κάτι? Μήπως δεν θέλεις πλέον να κάνεις παρέα μαζί μου? Μήπως ούτε και πριν ήθελες να κάνεις παρέα μαζί μου? Να το ξεκαθαρίσει. Μιλήστε ανοιχτά. Ναι, ανοίξτε. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Ναι, μιλήστε ανοιχτά. Ξέρεις, λέει ένας φίλος, πήγε στο χωριό το Πάσχα και λέει στη μάνα του: βλέπεις τη Θέκλα? Βεβαίως του λέει. Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά. Η εκπομπή μας είναι Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά. Ερώτημα. Μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς φίλους, τι πιστεύετε? Δύσκολο, αλλά μπορεί. Από το να είναι με ψεύτικους φίλους, καλύτερα να είναι μόνος του. Θέλεις τουλάχιστον έναν καλό φίλο. Έναν. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. Άλλο όμως η φίλη, άλλο η παρέα. Άλλο η γνωστή. Δηλαδή, ναι. Θέλετε να δούμε έναν γκάλο? Να δούμε, να δούμε και έχετε το μήνυμα να σας διαβάσω, το οποίο είναι σοκαριστικό για αυτό το διαβάζω πριν. Το έκανε η συνάδελφός μας. Πώς τη λένε τη συνάδελφο? Η Σπυρούλα. Η Ασιώτη. Ασιώτη! Πάμε να δούμε τον γκάλο λοιπόν. Υπάρχει φίλε μεταξύ γυναικών? Υπάρχει. Υπάρχει ως έναν βαθμό. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Τι καμού μας δίνει φίλες, ας πούμε? Να πιούν καφέ, να κουτσομπολέψουν. Δεν μπορεί να κάνεις. Ναι, βεβαίως, ναι. Υπάρχουν γυναίκες που προτιμούν να έχουν άντρες, ας πούμε. Είναι σωστό ή λάθος? Νομίζω ότι φιλία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο φίλων.
Ανεξαρτήτως, βεβαίως. Ναι, ναι. Γιατί ανάμεσά μας μπορούμε να λέμε τα μυστικά μας και πολλά θέματα για αγόρια, ναι. Γενικά. Πήραμε λοιπόν ένα δείγμα για το πώς βλέπει ο νεαρός κόσμος την φιλία, κάτι το οποίο αλλάζει από ό,τι βλέπουμε, αργά, αλλά σταθερά, αλλά αλλάζει. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα το εξής. Να βάλουμε εσάς στην πρώτη γραμμή. Δύο γυναίκες, δύο φίλες. Είπε η Θέκλα νωρίτερα όταν αρχίσαμε την εκπομπή ότι οι γυναικείες φιλίες είναι περισσότερο πολύπλοκες από ό,τι αυτές των ανδρών. Και θέλω να αναλύσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Γιατί είναι πιο πολύπλοκες? Με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με ανταγωνιστικότητα? Έχει να κάνει με ζήλια? Ποιοι παράμετροι μπαίνουν στη μέση και την κάνουν τόσο πολύπλοκη αυτή τη φιλία? Για τη δική μας τη φιλία, γιατί στη δική μας τη φιλία δεν τέθηκε ποτέ το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Τι είναι ποτέ αυτό που δεν τέθηκε μεταξύ της για να την χαλάσει? Όταν μου ήμασταν και δυο ελεύθερες, έλεγε ευτυχώς δεν έχουμε τα ίδια γούστα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρουστούμε για έναν άντρα, αλλά και να υπήρχε κάτι τέτοιο. Να μας αρέσει ο ίδιος άντρας, εγώ θα έκανα πίσω. Και εγώ θα έκανα πίσω. Όταν θα βρισκόταν μία τρίτη. Θα έκανα πίσω. Δηλαδή δεν θα έβαζα πάνω από τη φιλία μου οποιονδήποτε άγνωστον, εννοείται. Κατάλαβες, θέλω κάποιον που είναι καινούριο στην εξίσωση. Αλλά μας έχει τύχει με άλλες φίλες, οι οποίες ήταν και πιο μεγάλη παρέα και σιγά σιγά είχε διαφοροποιηθεί. Εσένα ιδιαίτερα σου τύχει? Εμένα, ναι, εμένα μου έχει τύχει. Δηλαδή, Μαρία? Εμένα μου έχει τύχει να είμαι φίλη με μια κοπέλα επί χρόνια, να είμαστε κολλητές στο Λύκειο, να μου έχει συμπαρασταθεί σε πολλά στάδια της ζωής μου. Και μία μέρα έτσι ξαφνικά αποφάσισε να κόψει εντελώς τις επαφές μαζί μου. Δεν απαντούσε τηλέφωνα, δεν απαντούσε μηνύματα. Σου έκανε ghosting από τη φιλία. Ghosting ονομάζεται αυτό, γίνεσαι φάντασμα. Δεν υπήρχε όμως κάτι που να μπορέσω να το δικαιολογήσω αυτό. Δηλαδή δεν έγινε κάτι, ούτε μαλώσαμε, ούτε... Της είπε κάποιος κάτι? Το αποκλείω. Γιατί δεν μίλησες μαζί της? Μάλλον δεν είχες μια ευκαιρία. Ναι, την έπαιρνα τηλέφωνα, στείλα μηνύματα, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Και έπειτα από όλο αυτό το χρόνο δεν έλαβες? Δεν ξεκαθάρισε ποτέ το τι συνέβη. Ναι, δεν ξεκαθάρισε ποτέ τι συνέβη. Σίγουρα ήθελε να σταματήσει τη φιλία. Σίγουρα ήθελε να τη σταματήσει. Ναι, σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ προσπάθησα να φέρω τις δύο σε επαφή, αλλά ήταν αδύνατο από την άλλη πλευρά. Δεν ήθελα. Με πολύ άτσαλο τρόπο έγινε, βέβαια. Κοίταξε, επειδή γνωρίζω την άλλη την κοπέλα και εγώ διατηρώ σχέση μαζί της και τώρα. Και αυτό είναι δείγμα πόσο καλή είναι η φιλία μας. Δηλαδή, εγώ διατηρώ και με τις δύο φιλία. Ναι. Και δεν έχω πρόβλημα ούτε με τη μία ούτε με την άλλη, γιατί εγώ είμαι ίσια Πέτρο. Δηλαδή, είπα και στη μία, είπα και στην άλλη. Δεν θα μου λες τίποτα για την άλλη, δεν θα μου λες τίποτα. Και είμαστε μια χαρά. Ούτω συζητάμε. Νομίζω ότι η άλλη κοπέλα είχε κουραστεί από τη σχέση ή έγινε αυτό το. Η διακοπή της φιλίας όταν η Μαρία είχε αλλάξει ζωή. Όταν είχε προχωρήσει στη ζωή της, ενώ η άλλη δεν είχε προχωρήσει. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό που ενοχλούσε. Αν ένιωθε ότι δεν τέριαζε πλέον στο ότι εσύ. Ναι, μπορεί. Όμως παρόλα αυτά. Εσύ δεν τη μίσας. Όχι, ούτε ρε, εγώ την μίσα. Αγαπώ. Ούτε αυτή σε μίσα, ούτε αυτή σε μίσα. Δεν σε μίσα. Αυτό πιστεύω. Δεν σε μίσα, γιατί κατά καιρούς ρωτάει είναι καλά η Μαρία, είναι καλά τα μωρά, όπως και εσύ ρωτάς για αυτήν είναι καλά. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν δείγματα ότι θα συμβεί αυτό στην πορεία. Παραδείγμα, τι εννοείς δείγματα? Δείγματα, δηλαδή. Σε κάποια φάση εξαφανιζόταν πάλι. Ναι. Μα αυτό το κάνει με όλους, δεν το κάνει μόνο με σένα. Με όλους που το κάνει. Γιατί απλά ξέρεις, με μένα εξαφανίστηκε μία και κάτι. Πέτρο, κάποιες φορές μπορεί ο φίλος μας να περνάει μια φάση κατάθλιψης. Μπορεί να περνάει μια φάση κοινωνικής φοβίας. Μπορεί να περνάει ένα δύσκολο θέμα προσωπικό, εσωτερικό, που να μην θέλει να το μοιραστεί, να μην μπορεί να το μοιραστεί. Και αυτές οι συμπεριφορές ghosting, πέρα από. Παλιό συμπεριφορά, θα μπορούσε να την πει κάποιο. Δεν είναι ωραία συμπεριφορά. Δεν την προσλαμβάνει ωραία. Μπορεί να είναι και δείγμα μια αδυναμία του άλλου να συνδεθεί ουσιαστικά και να επικοινωνήσει αυτό που τον απασχολεί ή να μην μπορεί ο ίδιο να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, πολλέ φορέ στο φίλο μα ή στη φίλη μα λέμε πράγματα που δεν μα αρέσουν πάνω μα ή που θα θέλαμε να είχαμε εμεί ή που φοβόμαστε μήπω αποκτήσουμε εμεί. Και όσο έχουμε επαφή με κάποιον άνθρωπο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους δαίμονες που κουβαλάμε μέσα μας και γι' αυτό τον αποφεύγουμε, γιατί δεν μας έχει κάνει κάτι εκείνος ο άνθρωπος. Από την άλλη, όμως, η εν λόγω φίλη, η κυρία, φαντάζομαι ότι έχει άλλους φίλους ή είχε άλλους φίλους.
αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή... Και όχι και πάρα πολλούς. Και ποιος έχει πολλούς. Σωστό. Αλήθεια, ποιος έχει. Έτσι, για να αλλάξουμε θέμα, το δαχτυλίδι μου που ρωτάτε, που τα βρίσκω, το έχω φτιάξει, μόνη μου το υλικό με το σμιλί. Ξέρετε τι καινούργιο. Εντάξει, σε κόλλησα. Πήγα πέρσι στη Μελεμεσόπου Μέρι Μαρία και τη πήρα σβηλή και παλί και σε κόλλησα και σένα. Τα φτιάχνω εγώ και τα κάνει δαχτυλίδια φίλοι μου. Βάσου, στείλτε μου στο inbox να σας πω πού μπορείτε να τα βρείτε. Στείλτε μου στο inbox της εκπομπής ή στο λογαριασμό μου. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, είναι Flower Moon Collection. Είναι ωραίο, δεν είναι? Είναι τέλειο. Μου απαντάει ο σκηνοθέτης, θα σου απαντήσει ο κόσμος από την τηλεόραση. Εγώ σήμερα ήθελα να το βάλω, μου λέει ενδυματολόγος, είναι πολύ κραυγαλαίο, τους λέει είναι κραυγαλαία η προσωπικότητα μου. Θα το βάλω. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχεις κάτι άλλο. Λοιπόν, έρχεται ένα μήνυμα και λέει... Λοιπόν... Αγαπητή μου Θέκλα, Χριστός Ανέστη, θα ήθελα να σου μιλήσω για την προδοσία που βίωσα από την καλύτερη μου φίλη. Εγώ παντρεύτηκα στα 21 μου με προξένια. Στις 15 του γάμου μου έφαγα και το πρώτο ξύλο, δηλαδή είχε κακοποίηση στο γάμο της κοπέλα αυτή. Ενώ ήμουν έγκυος, το ίδιο και στο δεύτερο παιδί. Λέει, ο άνδρας της τη χτυπούσε ενώ ήταν έγκυος. Πήγα σε δικηγόρο να τον χωρίσω. Ο δικηγόρος, καθότι συγγενής μου, μας συμφιλίωσε. Ναι, όταν θέτα χωρίσετε, πάτε σε δικηγόρο μου, δεν είναι συγγενής σας και δεν ξέρει όμως είναι άντρας σας. Λοιπόν, έμεινα μαζί του, έχουμε και λέει πόσα παιδιά έχουν. Πέρασα δύσκολα χρόνια, ήμουν παντρεμένη απάντρευτη, δηλαδή ενώ ήταν σε γάμο ένιωθε μόνη της. Βίωσα και βιώνω πολύ συναισθηματική μοναξιά. Πολλές γυναίκες είπαμε βιώνουν συναισθηματική μοναξιά. Σε κάποια στιγμή που δεν το περίμενα, ερωτεύτηκα κάποιον άλλον και ήθελα να χωρίσω. Η καλή μου, η φίλη, διαφωνούσε. Τα έλεγε στη φίλη της όλα αυτά και διαφωνούσε. Εν τω μεταξύ είχα προγραμματίσει τι να κάνω ένα ταξίδι για να ξεκουραστώ από τη δουλειά μου. Όταν της το είπα, θύμωσε πολύ. Έφυγα για το ταξίδι χωρίς να ξέρω τι θα με περίμενε. Τηλεφωνούσα στην οικογένεια μου καθημερινά. Όμως η φίλη μου έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι και το έκλειε γιατί την αναγνώριζε η κόρη μου και τελικά τα κατάφερε, πήρε το τηλέφωνο του συζύγου μου, έβαλε μια άλλη να μιλήσει με τον άντρα μου και είπε αυτό που ήθελε, την έδωσε στον άντρα της. Okay. Μετά από αυτό το έμαθα σχεδόν αμέσως. Της έστειλα μήνυμα μέσω μιας άλλης φίλης μας ότι για μένα πέθανε. Με την επιστροφή μου έμαθα από τα δυο μου τα παιδιά ότι προσέγγιζε τον σύντροφο μου για τους δικούς της λόγους. Η προδοσία από τον σύντροφο μπορεί να συγχωρεθεί. Από την καλύτερη φίλη, ποτέ. Και ξέρεις, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Πάλι σου έχω μια έρευνα, η οποία έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ. Η οποία Καναδά, έρευνα αποκάλυψε ότι οι γυναικείες φιλίες είναι λιγότερο ανεκτικές, πιο ευμετάβλητες και πιο πιθανό να κλονιστούν από ένα μεμονωμένο αρνητικό γεγονός σε σύγκριση με τις αντρικές φιλίες. Είστε πιο αυστηρές, είστε πιο απόλυτες, τέλος, χ, όπως λες και εσύ. Κοίταξε τώρα, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση της φίλης της, εντάξει. Mm-hmm. Προσπαθώ να το βάλω στη θέση της. Ας σου πω, να πω μια άλλη εμπειρία μου, τι είχε εμένα. Είχα μια άλλη παιδική φίλη, με την οποία είχαμε ξανασυναντηθεί. Δεν ξέρεις την κοπέλα να δεις. Είχαμε ξανασυναντηθεί στα 30 μας. Ναι. Όταν ξανασυναντηθήκαμε, εγώ ήμουν ελεύθερη, ήμουν χωρισμένη με δύο παιδιά, αυτή ήταν παντρεμένη. Τα παιδιά. Σε κάποια φάση έρχεται και μου λέει, ξέρεις, έχω φτιάξει εξωσυζυγικό δεσμό. Εγώ της είπα, διαφωνώ, δεν είναι καλή ιδέα, σκέψου τη σχέση σου, μίλα με τον άντρα σου ανοιχτά. Τι γυρεύεις εσύ, γιατί ήταν με κάποιον πολύ νεότερο, ο οποίος δεν έβλεπε και σοβαρά την κατάσταση. Γιατί διακινδυνεύεις. Τέλος πάντων, διαφωνούσα, αλλά παρόλα αυτά δεν την πρόδιδα. Mm-hmm. Μία μέρα είχε έρθει σπίτι της με τα παιδιά μου, σπίτι μου με τα παιδιά της και έγινε μία παρεξήγηση. Και της λέω εγώ πάνω στην παρεξήγηση, γιατί κάνεις σαν την μπιπ, ενώ δεν είσαι. Αυτό της είπα. Mm-hmm. Επιλέξει. Δεν ήθελα να πιστέψω. Μην κάνεις σαν την μπιπ, ενώ δεν είσαι. Παίρνει τα παιδιά της και πάει σπίτι της. Με παίρνει ο άνδρας της το βράδυ και μου λέει: ποια είσαι εσύ που θα μιλήσεις έτσι για τη γυναίκα μου? Εσύ πρέπει να πλένεις το στόμα σου με ροδόστεμμα για να μιλήσεις για τη γυναίκα μου. Ποια είσαι εσύ που. Και μου λέγε διάφορα. Γιατί αυτού του μεταφέρθηκε ότι εγώ την εξύβρισα. Mm-hmm. Και του είπα: εντάξει, έχει πρόβλημα. Δεν είπα κάτι. Δεν ήθελα να χαλάσω μια οικογένεια. Ενώ δέχτηκα επίθεση. Δέχτηκες επίθεση. Γιατί εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι.
Μπορεί κιόλα να μην τον απατάει. Μπορεί να μου λέει πως τον απατάει και να μην τον απατάει. Είναι έτσι. Ξέρεις, πολλές φορές πάνε γυναίκες και λένε βλακίες. Πάει να χουμιστεί μια στην άλλη, λέει ότι έχει φίλο χωρίς να έχει. Μπορεί να τα βγάλει από το μυαλό της αυτά. Πριν πόσο καιρό έγινε αυτό, θα έκανε. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πώς είναι το ζευγάρι. Είναι μαζί το ζευγάρι και είναι καλά. Αξόσον γνωρίζω. Διέκοψα σχέση μαζί του, γιατί το ζήτησε ο άνδρας της και το έκανα και εγώ με μεγάλη ανακούφιση. Και είναι μαζί οι άνθρωποι. Δεν έχω ακούσει να χωρίσουν και ούτε θέλω να χωρίσουν. Αλλά στο σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, λέω, να βάλω τον εγωισμό μου μπροστά, την ώρα που προσβάλλομαι. Γιατί είχα προσβληθεί από εκείνη την ανίκια επίθεση. Δηλαδή η ιδιότητα μου και μόνο ότι μου χωρισμένη δεν με έκανε να με ανήθηκε. Ακριβώς. Δηλαδή να βάλω τον εγωισμό μου μπροστά και να πω η γυναίκα σου αυτό και αυτό που σου το ξαναλέω, δεν ήμουν και σίγουρη. Μπορεί να ήταν και λόγια, μπορεί να ήταν, δεν είχα αποδείξεις. Αλλά και να είχα αποδείξεις. Πας να χαλάσεις το σπίτι του άλλου. Όχι τώρα αυτή που τη λέει ότι κάποιον άλλον αγάπησα και σκέφτομαι να χωρίσω και μόλις πάει ταξίδι, πιάνει τον άντρα τη άλλη να του τα πει. Εντάξει, τα διαφωνείς, ναι. Αλλά να επεμβαίνει στη ζωή του άλλου και στην οικογένεια του άλλου, εγώ το θεωρώ λάθος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σημαίνει κάποια προσωπικά κίνητρα έχεις. Δηλαδή, κάτι ζηλεύεις αυτήν την κοπέλα. Κάτι κρύβεται. Θέλεις να την καταστρέψεις, θέλεις να της προκαλέσεις ζημιά, θέλεις να χωρίσει με άσχημο τρόπο. Γιατί άλλο να χωρίσει μια γυναίκα και να πει δεν αντέχω άλλο, επειδή με έδερνε όταν ήμουν έγκυο στο πρώτο παιδί, με έδερνε όταν ήμουν έγκυο στο δεύτερο παιδί, δεν έχουμε επικοινωνία, θέλω να χωρίσω. Και άλλο πράγμα να πα να πει στο άντρα τη χωρίζει γιατί έχει φίλο. Μπορεί να μην είχε καν φίλο, λέει του. Τη άρεσε κάποιο άλλο. Και πολλέ φορέ μια γυναίκα παντρεμένη μπορεί να αντιληφθεί ότι πλέον ο γάμο τη είναι νεκρό όταν νιώσει ερωτικά συναισθήματα για κάποιον άλλο χωρί καν να κάνει κάτι με αυτόν τον άλλο. Δηλαδή αν σου αρέσει κάποιο άλλο, καταλάβει. Για να μπορέσει να ερωτευτεί κάποιον άλλο σημαίνει ότι πλέον δεν είσαι ερωτευμένη με τον άντρα. Να πεις κάτι, Μαρία μου. Να σας ρωτήσω το... Δεν προέφερα ακούσα αυτή την ιστορία, δε. Όχι. Ξανάκουσες. Ναι. Ξανασυζητήσαμε. Οι φίλες τα έχουν συζητήσει ξανά και τα θυμούνται μια χαρά. Λοιπόν, ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο έρχεται μέσω μηνύματος και λέει «Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω φίλες, γιατί με τις γυναίκες δεν μπορώ να επικοινωνήσω σωστά. Έχω φίλους και μάλιστα τους προτιμάω». Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν γυναικών που προτιμούν φιλίες να έχουν φιλίες με άντρες και όχι με γυναίκες. Mm-hmm. Αυτό πώς εξηγείται, Θέκλα. Μαρία. Μαρία, νομίζω να σου πει. Έχεις και εσύ φιλίες με άντρες. Ναι, στην Ελλάδα. Κυρίως με αγόρια έκανα βαρέα στο πανεπιστήμιο. Είναι διαφορετικό είδος φιλίας. Τι είναι αυτό που σε ελκύει σε μια φιλική. Είναι ότι αυτό που είπαμε με τη ζήλια, με τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή, σε βλέπει καθαρά σαν άτομο. Δεν συζητούσαμε στην περίπτωση ότι αν κάνει μια straight γυναίκα παρέα με έναν gay άνδρα, μπορεί ο gay άνδρας να διανταγωνίζεται, η θηλυκή του πλευρά να υπερβαίνει. Και αυτό μου έτυχε. Όχι, δεν... Εντάξει, εξαρτάται από το άτομο. Εξαρτάται τη προσωπικότητα, να μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, όλοι οι γκέι είναι έτσι, όλοι οι άντρες συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, σίγουρα. Κάθε άτομο έχει τη δική του προσωπικότητα, οπότε... Οπότε στις φιλίες με άντρες, τους βρήκες ο άντρες πιο ανοιχτούς, πιο εκφραστικούς πιο κομπλεξάριστους γενικά, συναισθήματά τους. Πιο γενικά η φιλία στην Ελλάδα ήταν διαφορετική, δηλαδή είχα και κοπέλες φίλες, είχα και άντρες φίλους. Δεν υπήρχε τόσο ο ανταγωνισμός, η ζήγη, ξέρω εγώ. Ήταν και πιο ευκολοσχέτιστη, να το πω. Τα πιο καλλιεργημένοι κοινωνικά είχαν περισσότερη αστική παιδεία από εμάς. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι βέβαια, μάνα μου. Δηλαδή, όταν έχεις μια χωριάτικη νοοτροπία, θα είναι το σπίτι σου, το χωριό σου, ο συγγενής σου, εμείς και αυτοί. Όσο πιο εξελιγμένος είσαι διανοητικά, και πνευματικά, και κοινωνικά, αποδέχεσαι ότι μπορείς να επιλέξεις συγγενείς που να είναι οι φίλοι σου. Mm. Και αποδέχεσαι τους άλλους ανθρώπους, δεν είναι και ένα δικός μας αυτός για να τον κάνουμε παρέα. Και είσαι και ανοιχτός και σε νέες εμπειρίες. Δηλαδή, με κάθε νέον άνθρωπο που γνωρίζεις και συνδέεσαι μαζί του, μαθαίνεις πράγματα. Αν μη τι άλλο, μαθαίνεις την ιστορία του ή μαθαίνεις διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Εξελίσσεσαι ως άνθρωπος. Δεν λέμε το να κάνεις παρέα με όποιον βρεθεί μπροστά σου. Αλλά αν παραμένεις σε ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον ή στους φίλους που είχες από το σχολείο, σημαίνει δεν εξελίσσεσαι. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό. Είχαμε πάει κάπου και μου λέει ένας κύριος κάπου σε ένα κοινωνικό event και μου λέει: Εδώ είναι όλοι οι φίλοι μου από το δημοτικό. Κάνουμε παρέα και αυτός ο κύριος στα 60. Του θυμάσαι τους φίλους από το δημοτικό? Ναι, τους θυμάμαι. Τους θυμάμαι αυτούς που ξεχώρισα.
Ξέρεις, η μνήμη είναι πιο καλή στην παιδική ηλικία παρά μετά. Πιο δύσκολα θυμάσαι ανθρώπους που γνώρισες πέρσι παρά αυτούς που γνώρισες στο δημοτικό. Ναι. Πάντως, γεγονός είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα. Φεύγουν φίλοι, φεύγουν φίλες. Γιατί όπως είπαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής, προσπαθώ να γυρίσω το μυαλό μου πίσω. Στα χρόνια, όπως λες, του δημοτικού, του γυμνασίου, του σχολείου, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν είχα φίλους τότε. Ποια ήταν τα κριτήρια, αν θέλεις, για επιλογή φίλου τότε? Ήταν πολύ διαφορετικά με εγώ το. Εγώ διάλεγα εκείνον που θα με έκαναν παρέα. Επειδή δεν με έκαναν οι άλλοι παρέα, διάλεγα αυτούς που θα με έκαναν παρέα. Ακριβώς και εγώ το ίδιο. Εγώ αυτόν έκανα. Ξέρεις, και ειδικά το έκανα επίτηδες. Ας πούμε, θυμάμαι, το είχα συνειδητοποιήσει στο Λύκειο ότι το έκανα αυτό. Επειδή έκανα εδώ πιο παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι στο σχολείο, ήταν μόνο του, δεν είχε φίλους, να πάω να κάνω παρέα ανεξαρτήτως αν ταιριάζαμε ή όχι, γιατί εμένα δεν με έκαναν παρέα. Και ήταν πολύ αστείο προχθές. Γιατί δεν σε έκανα παρέα? Εμένα? Ναι. Ήμουν παράξενη, ρε. Ήμουν φυσιολογική, γιατί τώρα είμαι φυσιολογική. Πού να κάνεις παρέα ένα άτομο το οποίο κάθεται και ανοίγει το στόμα του και λέει φιλοσοφίες μέρα μεσημέρι και σε προβληματίζεται όλη την ώρα και συνέχεια μιλά σοβαρά. Μάλλον θα σε κοίταζαν λίγο περίεργα. Βρήκα στο. Εγώ σε συμπαθούσα όμως. Εσύ είχες πρόβλημα επίσης. Ήταν και σε άλλο σχολείο όμως η Μαρία, δεν ήταν στα σχολεία μαζί μου. Είχανε φίλους. Και με τον Νικόλα κάναμε παρέα συνειδητά και επιλέγοντας, δεν σου λέω, αλλά ήταν. Είχα. Συνάντησα τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μολ στην Πάφο που πήγαμε τα παιδιά μου έτσι μερικές ώρες. Βόλτα μια συμμαθήτρια μου, η οποία μου λέει: Ρε Θεκλά, σε βλέπω στην εκπομπή και είσαι πραγματικά όπως ήσουν τότε. Είσαι πραγματικά αυθεντική. Της λέω: Αυτό τώρα που με κάνει δημοφιλή, τότε με έκανε εντελώς μη δημοφιλή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τη δεύτερη επιστολή. Να τη δούμε και αυτή. Πάμε να τη δούμε και να τη σχολιάσουμε σχετικά. Πάμε να δούμε. Έχει παράπονο η δεύτερη επιστολή, μπόλικο παράπονο. Αναρωτιέται η κυρία πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό. Επάθενε όπως έπαθε η Μαρία τότε. Πότε ήταν το 6 ή το 7 που το πάθες? Το 6. Τι έπαθα? Το που λέμε πριν, κορί. Το που λέμε πριν, ότι είχες κολλητή φίλη, μπορεί να κοιμόσασταν και μαζί, να μένε σπίτι σου κάποια βράδια και μετά εξαφανίστηκε. Πώς το διαχειρίζεσαι? Πάθαμε όπως έπαθε ο Χατζηπέτρος τότε. Δεν θυμάμαι όλες τις κυπριακές παροιμίες σήμερα. Δεν θυμάσαι τις ημερομηνίες. Πώς έπαθε ο Χατζημάρκος τότε. Πέρσι, επάθαμε όπως έπαθε ο Χατζημάρκος πέρσι. Είναι μια κυπριακή παροιμία που λέει: Έχουμε πάθει όπως την ιστορία. Έπαθε όπως εσένα τότε η κοπέλα. Λέει: Εκεί που είχε μια φίλη στενή, σιγά σιγά άρχισε η φίλη της να μακρύνεται και πλέον γνωρίζει ότι δεν είναι διαθέσιμη. Το ξέρει. Και έτσι βιώνει μια απώλεια. Έκανε και την κουβέντα μαζί της από ό,τι λέει. Ωστόσο την πληγώνει ακόμα, την πονάει όλο αυτό. Κοίταξε, η φιλία, είπαμε, είναι μια πλατωνική σχέση. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι μέσα. Γι' αυτό ρωτάμε και αν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ή φιλία μεταξύ δύο ομοφιλόφιλων γυναικών. Καταλάβες, είτε η φιλία μεταξύ δύο ομοφιλόφιλων ανδρών ή ενός ομοφιλόφιλου άνδρα και ενός ετεροφιλόφιλου άνδρα. Γιατί ακριβώς η φιλία είναι όλα τα άλλα από μια σχέση εκτός από το ερωτικό κομμάτι. Λοιπόν, όπως σε μια ερωτική σχέση ο καθένας ανά πάσα στιγμή δικαιούται να πει ξεπέζω, δηλαδή ξενέρωσα και δεν θέλω να προχωρήσω πλέον, το ίδιο και σε μια φιλία. Είναι αναφέρει το ανθρώπινο δικαίωμα του άλλου να μην μας κάνει πλέον παρέα. Να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές στα τηλέφωνα να μας μιλήσουν και αυτοί για τις δικές τους φιλίες, είτε καλές είτε άσχημες. Δεν έχει σημασία. Το 22580 λοιπόν 888 και για SMS το 99234056. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, τώρα μιλάω με μηνύματα με τον Κωνσταντίνο το Χάμπα. Ο οποίος λέει. Μου λέει: Είσαι τρελή, μου στέλνει μήνυμα καθώ κάνει εκπομπή. Του λέω: Πες μας και τη γνώμη σου. Και αντί να πει τη γνώμη πάνω στο θέμα, λέει: Πάτε πάρα πολύ καλά. Ο Πέτρος να χαλαρώσει κι άλλο για το θέμα μας, Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος ο Χάμπαλης, ο οποίος. Πού γράφει ο Κωνσταντίνος? Στο TV Mania δεν γράφει ο Κωνσταντίνος ο Χάμπαλης. Δεν είμαι σίγουρος. Στο Φιλελεύθερο, ναι, ναι. Είναι φίλος ο Κωνσταντίνος ο Χάμπαλης, είναι από στην καταγωγή Παφίτης. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε, πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την κατάσταση? Θέλω να σου πω. Αν ρωτούσες εμένα, εγώ θα πείσμονα και θα έλεγα: Αν δεν θες μία φορά να είσαι φίλος, σε χαιρετώ. Άντε, γεια. Είναι όμως απώλεια. Είναι απώλεια. Και χρειάζεται να το πεθύσεις. Αλλά μήπως είναι και αποκαλύπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, έστω τον βάναυσο θα έλεγα τρόπο, το γεγονός ότι εν τέλει δεν ήταν φίλος, δεν ήταν φίλοι. Τώρα να πάω από την αντίθετη πλευρά. Εντάξει. Είχα δύο φιλίες. Θυμάσαι. Στη Λευκοσία. Ήρθα στη Λευκοσία το 2003. Είχε 15 χρόνια. Η μια φιλία ήταν με ένα αγόρι και η άλλη ήταν με μια κοπέλα. Εντάξει. Οι οποίες κράτησαν 4-5 χρόνια καθημερινά. Περίπου. Ναι. Σε αυτές τις φιλίες
Εγώ ήμουνα το άτομο το οποίο προσέφερε περισσότερα στη φιλία παρά το άλλο το άτομο. Επειδή πήγαμε και διακοπές στην Πάφο και η μάνα μου και η Μαρία μου έλεγα πρόσεξε γιατί υπάρχει εκμετάλλευση εδώ. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να το δω. Δεν ήθελα να το δω. Το ένιωθες όμως. Ένιωθα και ενοχές ότι μπορεί εγώ να έκανα τόσα πολλά πράγματα ώστε να έχω φίλους. Σου πει το να μαγειρεύεις κάθε μέρα και να έρθει ο φίλος σου να φάει είναι υπερβολή. Κάθε μέρα. Και μετά να σου κάνει ο φίλος σου παράπονο, η φίλη σου, ότι επειδή αδειλάτησα και ζηλεύεις, μαγειρεύεις παχυντικά. Πηγαίνεις στον παραλογισμό μετά. Ενώ εγώ μαγείρευα για τα παιδιά. Εντάξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, παραδέχουμε ότι προσέφερα περισσότερο σε αυτές τις φιλίες από την άλλη πλευρά και οικονομικά και συναισθηματικά και πρακτικά. Εντάξει, το αγόρι προσέφερε και εκείνο, δεν είχα θέμα. Ίσως προσέφερε και περισσότερα από όσα θα ήθελα να προσφέρει. Τέλος πάντων και στις δύο φιλίες σε κάποια φάση, όταν φτάσαμε σε σύγκρουση. Γιατί γελάς? Επειδή με έχεις δει χθες πως θυμώνω. Κατάλαβα, ηφαίστειο. Όταν φτάσαμε σε σύγκρουση, είπα και στους δύο, τελείωσε, δεν τέλεστε. Όχι την ίδια περίοδο, άλλη περίοδο με τον έναν, άλλη περίοδο με τον άλλο. Και το πήρα απόφαση, συνειδητά, συζητώντας το και με τον ψυχολόγο που πήγαινα, μάλιστα τότε, εκείνη με την κοπέλα τη μία, είχαμε πάει και μαζί στο ψυχολόγο. Πήγαινα στο Πήγατε ψυχολόγο. Μαζί στο ψυχολόγο να συζητήσετε. Και λέει ο ψυχολόγος, πρώτη φορά βλέπω κοπέλα να έρχεται στο ψυχολόγο με τη φίλη της και να μην είναι σχέση, να είναι φίλη. Έχεις τέτοιες περιπτώσεις εσύ σαν ψυχολόγος? Μου έτυχε μια-δυο φορές. Αλλά εγώ είχαμε πάει μαζί στο ψυχολόγο μου γιατί δεν τα βρίσκαμε. Θυμάσαι πήγε... Λέει ψυχολόγος, σας βοήθησε ο ψυχολόγος. Είσαι σίγουρη πως είσαι στρέτσο? Πήγαμε μια φορά. Μα εμένα με βοήθησε εκείνη η συνάντηση για να καταλάβω ότι δεν μιλούσαμε στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή ότι εγώ είχα φαντασιώσεις για τη φιλία μας. Φανταζόμουν ότι η φιλία μας ήταν σε ένα πιο υψηλό πνευματικό επίπεδο από ό,τι πραγματικά ήταν. Με βοήθησε να δω, γιατί από τις ερωτήσεις που έκανε ο ψυχολόγος, να δω ότι υπήρχε μια ζήλια, ένας φθόνος από την πλευρά την άλλη που εγώ δεν ήθελα να το δω. Και αποφάσισα συνειδητά να διακόψω εκείνη τη φιλία. Και μάλιστα επειδή εγώ είμαι και πολύ σκληρός άνθρωπος, είμαι, τους τα είπα χήμα και τους δύο. Και τους τα έγραψα σε μηνύματα και τους τα είπα και στα μούτρα. Για αυτόν τον λόγο, για αυτόν τον λόγο, για αυτόν τον λόγο, για αυτόν τον λόγο, δεν θέλω να ξανακάνουμε παρέα. Επειδή συνέβη και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Επειδή στην τάδε περίπτωση έγινε αυτόν, έτσι, χήμα. Και επέμενα συνειδητά μέχρι σήμερα να μην έχω άλλες επαφές με εκείνα τα άτομα, γιατί φοβόμουν τον εαυτό μου ότι τους είχα δυναμία και αν ξανά είχαμε επαφές, θα ξανακάναμε παρέα και θα ξαναμπαίναμε σε ένα δεύτερο κύκλο. Ίσως αλληλοεκμετάλλευσης. Για να μην το πάρω, να μην το πάρω και μόνο πάνω στους άλλους. Κι εγώ δεν είχα δυναμία, θυμάσαι, τυφλωνόμουνα. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα ότι συμβαίνει κάτι που να είναι αρνητικό ή οτιδήποτε. Καταλάβες. Ναι. Οπότε αν ο άλλος θέλει να κόψει σχέση μαζί μας και δεν αφήνει περιθώριο, μπορεί να το κάνει και για να προστατεύσει τον εαυτό του. Ναι, μπορεί, πολύ πιθανό. Άρα το βιώνουμε ως απώλεια, σαφώς, αλλά είναι φυσιολογικό και να θυμώσουμε τον άλλον, όπως είπες. Γιατί θα μπορούσαν εμένα να μου πούν κάλλιστα, γιατί δεν το θυμήθηκες αυτό πριν 2 χρόνια και το θυμάσαι τώρα. Ερώτηση. Και προς εσένα, Μαρία. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες φίλων. Τι εννοώ, να το πω με απλό παράδειγμα. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να εμβαθύνεις, να μιλήσεις πολύ πιο καλά από ό,τι μπορείς να μιλήσεις, ας πούμε, παράδειγμα με τη Θέκλα. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι με τους οποίους στο κομμάτι της διασκέδασης μπορεί να περνάς πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλους. Αυτό τους βάζει σε κάποια κατηγορία? Πιάνετε ποτέ τον εαυτό σας να επιλέγεις, αν θέλεις, από τους φίλους ότι με αυτόν θέλω να κάνω αυτό? Ναι, φυσικά. Π.χ. με τη Θέκλα θα μιλήσουμε, θα τα αναλύσουμε κτλ. Κτλ. Βέβαια, είχα πει και το ηρωικό κάποτε, έξοδος χωρίς Θέκλα δεν είναι έξοδος, γιατί περνούμε πολύ ωραία όποτε είναι να βγούμε έξω. Όμως, παρέα μπορούμε να κάνουμε με διάφορα άτομα, χωρίς όμως να υπάρχει η βαθιά η φιλία που να μας ενώνει. Παρ' όλα αυτά, τους αποκαλείς και τους νιώθεις φίλους. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και διαφορετικά είδη φιλίας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα που μου έχει τύχει τώρα πρόσφατα, πολύ θετικό. Πρόσφατα έγινα μέλος σε μία ομάδα στο Facebook, όπου είμαστε
πολλές χιλιάδες κόσμος, κυρίως από Ελλάδα και από Κύπρο. Έχει να κάνει με τη διατροφή. Ακολουθούμε ένα είδος διατροφής. Όμως το τι φιλίες έχουν εξελιχθεί από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη ομάδα, δεν λέγεται. Οπότε βρίσκεται κάτι ακόμα περισσότερο κοινό από τη διατροφή και να μιλήσετε για κάτι επιπλέον. Ναι, ακριβώς. Γιατί έχει τύχει. Π.χ. εγώ ένα βράδυ, ώρα 3 το πρωί, δεν θα παίρνω τη Θέκλα να της πω. Κόρη, έχω αϊπνίες, καμία μου παρέα. Μπαίνω εκεί, λέω, έχει κανείς άλλος αϊπνίες? Δεν ξέρω πόσα άτομα μου απάντησαν. Μετά εγώ πήγα και αρκετοί. Μετά εγώ κοιμήθηκα, προφανώς αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους. Ναι. Νιώθω ότι έχω δεθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι άτομα που δεν τα έχω δει ποτέ. Έχω συναντήσει και μια κοπέλα. Έχει σημασία, μπορεί να γνωρίσει κόσμο μέσα από το Facebook, μέσα από το διαδίκτυο και αυτό να κάνει. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε ακριβώς. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τις φιλίες που γίνονται μέσω των social media. Και που επίσης, προκύπτουν μάλλον. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι μια φιλία μέσα από τα social media μπορεί να είναι πιο ταιριαστή από μια φιλία γιατί? Που γίνεται. Γιατί είναι τεράστια. Η πισίνα, the pool. Μπορείς από όλο τον κόσμο να επιλέξεις κόσμο να κάνεις παρέα στα social media. Ενώ από κοντά είσαι αναγκασμένος να βρεις κόσμο που μένει στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά ή εργάζεται στην ίδια εργασία. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα τους δώσεις την ευκαιρία για να μιλήσετε, για να συζητήσετε για τα φιλία. Θα σας διαβάσω μερικά μηνύματα. Παρακαλώ. Έχεις τηλέφωνο? Έχουμε τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα. Θα σας διαβάσω μετά τα μηνύματα. Γεια σας. Γεια σου, κύριε Κώστα. Γεια, καλώς σας απόγευμα. Επίσης. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο κύριος. Θα σας πω μια ιστορία για φιλία που διαδραματίστηκε την δεκαετία του 1920-1930. Άρα εσείς την έχετε ακούσει από τους παλαιότερους. Την άκουσα από τον παππού μου. Ναι. Από τον παππού μου. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Ακούγεστε νεότατος πάντως. Είμαι μεγάλο. Είναι δροσερή η φωνή σας. Είμαι πάνω από 60. Ούι νέος είσαστε πάνω από 60. Τώρα μου λέγετε πάνω από 80 είσαι μεγάλος. Πάνω όχι, 60, όχι. Σε μητσής ακόμα. Είμαι 65 χρονών. Μια χαρά. Ακούστε. Τρεις φίλοι. Ο ένας ήταν παντρεμένος. Οι δύο ήταν ελεύθεροι νέοι. Ήταν η πραγματική φιλία που λέγαμε μαζί στη δουλειά, μαζί οπουδήποτε πήγαιναν μαζί, ήταν τα παλικάρια, οι νέοι, σε ένα χωριό στην Μεσαωρία. Ναι. Διαδραματίστηκαν αυτά. Σε κάποια στιγμή, μια κοπέλα, ξέρεις τότε πώς ήταν, έλεγαν εξεπετάχτηκε μια κοπέλα, δηλαδή εμεγάλωσε. Έγινε 14-15 χρονών. Αυτήν την κοπέλα, οι δύο φίλοι, την ερωτεύτηκαν και οι δύο. Mm. Ο ένας ο παππούς μου ήταν παντρεμένος. Δεν είχε έννοια. Αυτοί οι δύο φίλοι μονομάχησαν με μαχαίρια και ο ένας σκότωσε τον άλλο. Πήγε φυλακή ο ένας διαβίου και ο παππούς μου που ήταν εκεί, τα μάρτυρας που τον έβγαλαν έξω από το παιχνίδι, τον έβγαλαν κυριολεκτικά, δηλαδή τον έδεσαν και οι δύο σε μια ελιά μόνο να παρακολουθήσει τι θα έγινε του, τι θα διαδραματίζεται του. Πήγαινε και ο παππούς μου φυλακή δύο χρόνια διότι ήταν μάρτυρας και έκρυψε το φωνικό όπλο, το μαχαίρι. Η παλικαριά τότε ήταν το μαχαίρι. Μετά ο ένας άνθρωπος, αυτός που πήγε φυλακή, στη δεκαετία του 60 που έγινε η δημοκρατία, έπήρε χάρη, ξέρεις τότε, σαν τη μέρη δημοκρατία, ο Μακάριος, και βγήκε. Και αυτός ο άνθρωπος δεν επαντρεύτηκε ποτέ. Πώς μπορεί να μου το σχολιάσετε αυτό? Τι θέλετε να σχολιάσουμε? Τη ψυχολογία των δύο νέων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβηκε τότε και μάλιστα μέσα από μια αναφήγηση του παππού σας. Ναι, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία. Ναι, σίγουρα. Μιλούμε για φιλίες. Αυτό που σίγουρα φαίνεται ότι είχε συμβεί ήταν όταν τόσο έντονος ο ερωτικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ανδρών.
Δηλαδή ήταν ερωτικός ανταγωνισμός. Ήθελαν και οι δυο την ίδια γυναίκα. Μάλιστα. Η τυφλωμένη να πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω και πώς ήταν οι συνθήκες τότε. Δηλαδή τότε δεν ήταν εύκολο για έναν άνδρα να έχει τη γυναίκα που θέλει. Θα έπρεπε να στείλει προξένια, να το δεχτούν οι δικοί της. Ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, μήπως μέσα σε αυτή τη διαδικασία ένιωσε ο ένας πως ο άλλος του βάλε τρικλοποδιά ή ότι του πρόδωσε την εμπιστοσύνη του. Και με αυτά και οι δύο ερωτεύτηκαν την ίδια γυναίκα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβη. Και μπορεί ο ένας ρε παιδί μου να είπε το άλλο εντάξει, πιάστε την εσύ και να έστειλε προξένια πιο γρήγορα. Αν και ξέρουμε τι ακριβώς συνέβηκε. Ή να πει να τον κατηγορήσει. Κάτι. Ναι. Κάποια προδοσία. Δεν παντρεύτηκε κανένα στην κοπέλα. Σίγουρα πρέπει να ήταν πελή για να το πάρει για τον φωνιά και τον, για τον άλλον μετά, ας πούμε. Σίγουρα δεν ήταν υγιής η συνθήκη εκείνη. Δηλαδή είναι φυσιολογικό να πας να σκοτώσεις το φίλο σου για οτιδήποτε. Μιλάμε τώρα για το έστιχτο του θυμού, το οποίο σε μια πολλά πρωτογονή μορφή οδηγεί στο φόνο. Άρα αυτός ο οποίος έχει σκοτώσει τον άλλον, σίγουρα κάπου δεν μπορούσε τις παρορμήσεις του να τις ελέγξει. Κάποιο θέμα είχε. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής ψυχικά, θα θυμώσει, θα σκεφτεί θέλω να σκοτώσω τον άλλον, αλλά δεν θα κάνει την πράξη. Εκείνοι που φτάνουν στο σημείο να κάνουν την πράξη, έχουν κάποιο θέμα, κάποια διαταραχή προσωπικότητας ίσως, κάποια κοινωνιοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας, στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση από μακριά ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε για την ιστορία. Σας φαντάζομαι ότι θέλατε να μας πείτε πώς μπορεί μια φιλία και μια αγάπη στενή μεταξύ ανθρώπων να οδηγήσει στο φόνο. Ναι, μέχρι σε ποιο σημείο φτάνει, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση αυτός που αποφυλακίστηκε μετά δεν παντρεύτηκε ποτέ και πάντα έλεγε τα καλύτερα για το φίλο του. Εκ των υστέρων μπορεί να μετάνιωσε μπικρά στη φυλακή για το ότι σκότωσε το φίλο του για μια γυναίκα ή για τον έρωτα μιας γυναίκας και να είχε μεταμέλεια μετά. Ναι, ναι. Μπορεί να είχε μεταμέλεια. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κώστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, λέει μια κοπέλα, θα ήθελα την άποψή σας για τις φίλες που ζηλεύουν. Που θέλουν να κυριαρχούν αυτές τις ζωές μας και να ζηλεύουν και τις άλλες μας φίλες. Τι γίνεται εδώ, για πέστε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή μας. Εμείς δεν έχουμε θέμα να κάνεις παρένεση με άλλα άτομα, εγώ με άλλα άτομα. Όχι. Δεν είχαμε καμιά φορά. Κοίταξε, κάποιος όμως που έχει αυτό το θέμα, κυρίως βγαίνει από κόμπλεξ, από φόβο ότι θα χάσω τη φίλη μου. Μετά εγώ τι θα γίνω. Οπότε, άρα την κρατώ ανταγωνιστικά. Ναι. Δηλαδή κρατώ την να μην τη χάσω ή θέλω να είμαι εγώ πρωταγωνίστρια. Θέλεις να είσαι εσύ πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, μια άλλη φίλη, την οποία την γνωρίζω προσωπικά, αλλά θέλει να πούμε ανώνυμα την ερώτησή της, λέει νιώθω ότι έχω μπερδευτεί λίγο με το θέμα φιλία. Έχω φίλους, αλλά όποτε κάνω φιλία με μια κοπέλα και κάνουμε κολλητή παρέα, αυτό πάντα έχει ημερομηνία λήξης. Χωρίς απαραίτητα να υπάρχει καυγάς. Το είχαμε, το συζητούσαμε κιόλας. Είναι μια κοπέλα με την οποία γνωριζόμαστε αρκετά και έλεγε πώς γίνεται να κάνω μια φιλία, να είμαστε μια χαρά, να μιλούμε κανονικά και μετά να εξαφανίζεται η άλλη. Κάποιες κοπέλες τραβώνουν. Δεν νομίζω να είμαι τόσο δύσκολο άτομο όπως ξέρεις ή μη δοτικό ή βαρετό. Είναι αλήθεια αυτό. Είσαι ωραία όμως, κορί, είσαι όμορφη, και μπορείς να ζηλεύουν. Μήπως έχω κάποιο μοτίβο, pattern ή δεν καταλαβαίνω με ποιες ταιριάζω πραγματικά. Μήπως δεν ανοίγομαι αρκετά. Νομίζω γνωρίζοντας το πρόσωπο αυτό, ίσως το δεν ανοίγεσαι αρκετά να είναι αλήθεια αυτό, ότι είσαι λίγο επιφυλακτική, γιατί δεν έχεις φάει από φιλίες στο παρελθόν, αλλά νομίζω οι επιλογές σου στις φιλίες σου έχουν κοινά χαρακτηριστικά οι φιλίες που επιλέγεις. Δηλαδή, αν βλέπουμε ένα μοτίβο ότι δεν ταιριάζει και ότι δεν μας βγαίνει σε καλό, μπορούμε να το αλλάξουμε. Δικαιούμαστε, ναι. Έχουμε μια τηλεθεατρία στη γραμμή. Έχουμε την κυρία Αντωνία. Να ακούσουμε και τη δική της άποψη. Κυρία Αντωνία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και εγώ θέλω να μιλήσω. Είχα και εγώ δύο φίλες. Είχες. Που με αγαπούσαν πολύ, ενδιαφέρονταν πολύ για μένα και έτσι ξαφνικά χαθήκαστε. Συγγνώμη, μπορείτε να χαμηλώσετε σας παρακαλώ την τηλεόραση, ναι. Να ακούτε το τηλέφωνο. Και έτσι ξαφνικά χαθήκα, λέω. Έκαναν τις φίλες που με αγαπούσαν πολύ. Και χαθήκα χωρίς να τους κάνω κάτι, χωρίς τίποτε, ας πούμε.
Και έτσι είπα, τα βίζερε φίλες είναι οι κόρες μου. Πόσο χρόνο είναι οι κόρες σας, κυρία Αντωνία? Η μία είναι 13 και η άλλη 8. Τι είναι καλή ιδέα να φίλες σας οι κόρες σας? Όπως γεννήκαν τα πράγματα, αφού φίλοι δεν υπάρχουν. Να σου πω γιατί είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα για τα κορίτσια, γιατί όταν κάνεις παρέα με τα παιδιά σου, τα παιδιά να μάθουν και τις αδυναμίες σου και μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια. Καταλαβαίνεις, γιατί στους φίλους μας λέμε και τα προβλήματα μας. Γιατί να χάνονται οι αληθινές σου φίλες χωρίς να τους κάνεις κάτι? Δεν είναι αληθινές φίλες. Αυτές που χαθήκαν δεν ήταν αληθινές φίλες. Δεν ήταν αληθινές φίλες. Και εγώ είμαι πολύ καλό πλάσμα για να καταλάβεις. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι νιώθεις όλη αυτή την απορία, ούτε γιατί δεν έκαμε κάτι να πεις έκαμε το έναν, το β', το γ' και να φύγουν. Ούτε κακή αν είχα, ούτε ζήγια ποτέ μου, και ζήγια σε χαθήκαν έτσι ξαφνικά. Και φαντάζομαι ότι δεν σου μιλούν κιόλα να σου εξηγήσουν γιατί χάθηκαν. Όχι, μια χωρίς λόγο, ναι. Πώς τις γνώρισες αυτές? Μια ήταν από το σχολείο, από το δημοτικό, και η άλλη πιο μετά. Και η καινούργια που ήρθε, έπιασε και κάνει παρέα με εκείνη την που είσαι που πριν? Όχι, τώρα χαθήκαν και δύο. Και μεταξύ τους χαθήκαν. Ναι, ας πούμε, χωρίς λόγο, ναι. Αδερφήν έχεις, κυρία Αντωνία? Συγγνώμη. Αδερφήν έχεις? Όχι, αδερφών έχω. Και εγώ με τη Μαρία δεν έχουμε αδερφές. Και ξέρουμε άλλες κοπέλες οι οποίες έχουν αδερφές. Και βρίσκουν ότι, και βρίσκονται και εγώ πιο υγιές παρά με τα παιδιά, με τις κόρες, να κάνουν παρέα με την αδερφή τους. Δοκίμασες να κάνεις άλλες... Ναι, αν είχα αδερφή, δεν έχω αδερφές, ναι. Αλλά δεν υπάρχει φιλία για μένα, δεν υπάρχει. Δοκίμασες να κάνεις άλλες γνωριμίες μετά από τούτες ή απογοητεύτηκες? Μετά από τούτα ούλα, που αλλού. Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα να πας να δεις ένα ψυχολόγο που κοντά, να το συζητήσεις το θέμα, γιατί άκου τι γίνεται. Ναι. Εσύ επειδή πληγώθηκες, τραυματίστηκες που τον που σου κάμαν οι λεγόμενες φίλες σου, έπαθες φοβία τώρα και δεν εμπιστεύεσαι κανένα. Και τούτο είναι καλό ούτε για σένα, ούτε για τις κορούδες. Δηλαδή να είναι η μάμμα τους τόσο πολύ προσκολλημένη πάνω τους. Ναι. Καταλάβες, σε κατηγορώ, καταλαβαίνω ότι κάνεις το εξ ανάγκης. Κάνεις το γιατί δεν έχεις κάποιον άλλον άτομο να επικοινωνήσεις, ναι, αλλά ναι. Πήγαινε να δεις ένα ψυχολόγο, όχι γιατί έχεις πρόβλημα, αλλά ο ψυχολόγος μας βοηθά να ξεπεράσουμε και μια απώλεια. Ναι, αλλά κάποτε συμβαίνει και τούτο, άμα είσαι πολλά καλό πλάσμα, εκμεταλλεύονται σε. Ου, στάντα! Για τούτο να είσαι σίγουρη. Εγώ τούτο είναι προσεκτικά. Για τούτο να είσαι σίγουρη, και επειδή είμαι και εγώ θύμα, να σου πω κάτι. Εγώ κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γίνω κακιά. Οπότε είπα, θα επιλέγω να κάνω παρέα με ανθρώπους εξίσου καλούς. Αν δεν έβρω ένα σαν εμένα, δεν θα κάνω παρέα. Έτσι, είπα. Γιατί ο άνθρωπος, ο καλομάλαος, ο φιλότιμος, δεν μπορεί να γίνει κακός. Έτσι, δεν μπορεί. Στη ζωή δυστυχώς πρέπει να είσαι κακά, έτσι κατάλαβα εγώ. Ναι. Για να σε θελουθεί. Πρέπει να ταιριάζεις με τους άλλους για να σε θελουθεί. Οπότε, αν πάει να κάνει παρέα με ανθρώπους που είναι κακόβουλοι, εννοείται. Εγώ θα έλεγα να ψάξεις να βρεις μια κοπέλα μου να έχει παρόμοιον τρόπο σκέψης και λειτουργίας με σένα. Ναι, ναι. Τούτο που είπα και πριν, ότι οι φιλίες είναι πλατωνικές σχέσεις και έχουν μακροβιότητα και επιτυχία. Οι φιλίες με ανθρώπους έχουν παραπάνω κοινά παρά διαφορές με εμάς. Δηλαδή, αν εσύ. Και σε πιστεύω ότι δεν είσαι εκμεταλλεύτρια. Αν επιλέξεις να κάνεις παρέα με μια άλλη γυναίκα μου, να μην είναι εκμεταλλεύτρια. Ή τον που είπε η κοπέλα πριν μου, της απάντησα το μήνυμα που τυχαίνει να τη ξέρω. Είναι πάρα πολύ δοτική αυτή η κοπέλα. Και επέλεγε να κάνει παρέα με κοπέλες που δεν ήταν δοτικές. Μπράβο. Οπότε, ρε παιδί μου, λέει και ίδια, μήπως έχω κάποιο μοτίβο, μήπως πω και διαλέγω αντίθετα το από μένα. Εσύ, Μαρία, τι θα έλεγες? Ναι, αλλά δεν μου δείχναν έτσι. Εμένα δείχναν μου ότι με αγαπούν, ότι... Τώρα έμαθες ότι δεν είναι τι μας δείχνει ο άλλος. Ναι. Και τι μας λέει είναι ότι πρέπει να τον μετρούμε σίγουρα, καλύτερα. Σίγουρα, ναι. Okay, εγλίτωσες που έφυγαν αυτές οι φίλες, δεν ξεχάσες κάτι. Εγλίτωσες. Ναι. Αλλά μην μείνεις μόνο με τα παιδιά σου, σε παρακαλώ. Προσπάθησε να το ξεπεράσεις με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Εντάξει, και δεν σου λέω ότι έχεις ψυχολογικό πρόβλημα. Στο ψυχολόγο πάμε και για να ξεπεράσουμε μια απώλεια. Ναι, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνία. Έχω και άλλα μηνύματα, έχεις άλλο τηλέφωνο? Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά σε διάκοψα πριν, οπότε διάβασα εσύ τα μερικά από τα πολλά που έχεις λάβει ήδη. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, σχολιάσετε το θέμα. Σχολιάστε το θέμα με την ανταγωνιστικότητα των φίλων αναφορικά με το θέμα των παιδιών. Θα ήθελα την άποψή σας. Τι γίνεται εδώ? Κάποιες φορές δέχομαι κριτική για το πώς μεγαλώνω το παιδί μου από τις φίλες μου, αλλά το ένστικτό μου κρούει καμπανάκια αναφορικά με τα κίνητρα. Πέμπας να δούμε. Ωραίο θέμα.
Δεν μου έτυχε τύχη όμως. Σου έτυχε, ναι. Oh, εμένα μου έχει τύχει να το ακούσω σε κάποιους. Να πούνε ότι η φίλη μου μου κάνει παρατήρηση, μα έχεις το παιδί σου πολύ αυστηρά ή δεν το έχεις αυστηρά ή τι παλιοχαρα... ή πόσο κακομαθημένο είναι. Δηλαδή, σαν να ψάχνει ευκαιρία να σου κάνει επίθεση, παύλα κριτική. Να σε κριτικάζει. Όχι γιατί θέλει το καλό σου. Εγώ θεωρώ αναπόφευκτο το κομμάτι της φιλίας να αποδέχεσαι και τον άλλον όπως είναι. Δηλαδή, μην θέλεις να τον αλλάξεις. Αλλά να αποδέχεσαι όμως και την αυστηρότητα της κριτικής του πολλές φορές. Έτσι δεν είναι. Ναι, λέει, έχω αρχίσει να έχω. Ενδιασμούς. Ενδιασμούς για τα κίνητρα, λέει. Ναι. Για ποιο λόγο το κάνει. Το κάνει επειδή πραγματικά θέλει να με βοηθήσει να γίνω καλύτερη μάνα ή το κάνει γιατί είναι ένας έμμεσος τρόπος να μου τη λέει. Ρε, φίλοι, όταν έχεις αφιβολίες για τα κίνητρα, ρώτα τα, στα ίσια. Πέντες αγάπη μου, έχω έννοια. Κάθε φορά που να βρεθούμε, βρίσκει και έναν ελάττωμα πάνω στο parenting μου να εντοπίσει. Όντως θεωρείς ότι είμαι τόσο κακή μάμα ή συμβαίνει κάτι άλλο. Και πέραν από την απάντηση που θα λάβει, μόνο και μόνο νομίζω από τη γλώσσα του σώματος θα καταλάβει ποια είναι τα κίνητρα. Έχουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Και μετά έχω πολλά μηνύματα. Η κυρία Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παρασκευή. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς Ανέστη. Σε βλέπω, Θέκλα μου, και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με βλέπεις. Πρώτη φορά μπαίνω σε τηλεόραση. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας πω. Ευχαριστούμε, μπέστε μας. Εγώ από τα 12 μου χρόνια τέλειωσα το δημοτικό και ήμουν στα χωράφια. Είμαστε αγρότες. Δεν είχα, μόνο στο δημοτικό δεν είχα φίλες. Πώς θα έχεις φίλες εκεί, φαντάζομαι σου με την οικογένεια σου, με τους γονιούς σου, με ναι, εργάτες. Ναι, άλλους, ναι. Και η μητέρα μου, 8 παιδιά που είχε, δεν μπορούσε να μας, δεν μιλούσαμε μαζί, δεν ξέρεις. Εν είσαι ιδιαίτερα στην επαφή με τη μάνα σου, όπως έτσι ήταν στα παλιά. Ναι. Και μεγάλωσα στη γειτονιά με κάποια φίλη που είχα, μετά στα 20 μου όταν παντρεύτηκα. Ξεκίνησαν τα προβλήματα, δεν είχα κανέναν, έρχεται το ένα παιδί, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, τέσσερα αγόρια. Δεν είχα κανέναν. Δεν είχα κανέναν. Σκληρή δουλειά στο χωράφι, σπίτι, παιδιά, χωράφι. Ήμουν σαν τη φυλακισμένη. Μετά από χρόνια, το 2006, γνώρισα μια κοπέλα. Το όνομα της, μπορώ να το πω. Όχι, όχι, να μην το πείτε, γιατί ναι. Λέμε τις ιστορίες μας ανώνυμα. Ναι. Το δικό σας εντάξει που το είπατε. Ναι, μια κοπέλα που στάθηκε μου πάρα πολλά, γνωριστήκαμε, γίνηκαμε φίλες. Μπράβο. Μέσα μου, ποτέ δεν μιλούν, γιατί ήμουν κλειστός άνθρωπος μέσα στα χωράφια. Δεν είχαμε κοινωνική ζωή με τον άντρα μου, γιατί το περβόλι είναι περβόλι. Ναι. Το χωράφι είναι σκληρή δουλειά, είναι βάσανο μεγάλο, όποιος δεν ξέρει. Μα είναι δουλειά που είναι ολόκληρο μερόνυχτο. Δεν είναι 8ωρο, ούτε 12ωρο, μπορεί να είναι και 18ωρο μερικές φορές. Ναι. Και εγώ δεν είχα τα 4 τα γόρια, δεν είχα κανένα να με βοηθήσει, ούτε η μάμα μου. Μόνη μου στο χωράφι, μόνη μου στο σπίτι, στα τραχτέρ. Τι να σας πω. Φαντάζομαι. Τέλος πάντων, εγώ γνώρισα το 2006 μια κοπέλα. Μου στάθηκε παραπάνω από φίλοι και από αδελφοί και είπε μου το ίδια ότι πέω ότι έκαμε ακόμα μια αδελφή, είχα τρεις αδελφές, αλλά είχαμε έτσι, ήταν λόγω των πολλών δουλειών, δεν είχαμε τόσο την επικοινωνία. Δεν μιλούσαμε, αλλά όχι να πεις τον πόνο σου. Ναι. Τούτη κοπέλα, ξέρετε, πόσο με βοήθησε, τι καλός άνθρωπος. Είσαστε ακόμη φίλες. Ναι, βέβαια. Μπράβο, χαίρομαι για σας. Και της χρωστώ πάρα πολλά. Θέλω να σε ρωτήσω πολλά. Κάτι, αν μπορείς να μου πεις. Πόσο ναι. χρόνο ήσουν το 2006 όταν έκανες για πρώτη φορά μια στενή φίλη? 46. Μπράβο. Άρα μπορεί και μετά τα 30 και μετά τα 40 να γίνει μια στενή φιλία. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολλά για την παρέμβασή σας. Θέκλα πάρα πολλά καλή κοπέλα. Της, πώς να σου το πω τώρα, της οφείλω πάρα πολλά. Και φαντάζομαι και εκείνη σε σένα. Μια αμοιβαία φιλία σας για να διαρκεί 12 χρόνια να υπάρχουν όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Ποιος της ώρας δεν είναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την αποτολμαντή, με χωριό. Αλλά
πάρα πολύ. Είναι από, τι να σας πω, μεγάλο. Άρα μας λέτε ότι όντως μια στενή φιλία και αληθινή φιλία μεταξύ δύο γυναικών μπορεί να φέρει ευτυχία και να φέρει μια ανανάσα στη ζωή μιας πολύ ταλαιπωρημένης γυναίκας. Ναι, άλλαξε τη ζωή μου, Δέκλα. Ναι, σας πιστεύω. Άλλαξε τη ζωή μου. Γι' αυτό να αξίζει τον κόπο, όσο και αν πληγωνόμαστε από τις φιλίες μας, όσο και αν απογοητευόμαστε, αξίζει τον κόπο να το προσπαθούμε να βρούμε εκείνον το φίλο που είναι κατάλληλος για μας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Έχω εδώ ένα μήνυμα πρωτού βγάλει στο επόμενο τηλέφωνο. Λέει, αγαπητή Θέκλα, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι φυσιολογικό ή συχνό φαινόμενο η συναισθηματική προσκόλληση σε κάποια φίλη σε σημείο που να επηρεάζεται η διάθεση. Δηλαδή, δεν τη δεις να πέσει η διάθεση σου. Να, αν δεν υπάρχει καθημερινή επαφή, να εμφανίζονται συμπτώματα κατάθλιψης. Και αν υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί αυτό, χωρίς όμως να χαλάσει η φιλία. Χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να ξεκόψουμε, επειδή η μόνη λύση που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι ένας τύπος απεξάρτησης, απομάκρυνσης από αυτή τη φίλη, όμως δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Φίλη, να πας στο ψυχολόγο. Είναι κακό, είναι ντροπή να πας. Πήγαινε, κάνε μια συνάντηση με έναν ψυχολόγο, να συζητήσεις για αυτό το θέμα. Λέει, έχει εξάρτηση από τη φίλη της. Mm-hmm. Και ήδη ανησυχεί γιατί έχει εξάρτηση. Φαντάζομαι ανησυχείς και επειδή δεν θες να γίνεις και φορτική προς τη φίλη σου. Και λες, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσω χωρίς να κόψουμε τη φιλία. Μόνο αν πας στο ψυχολόγο να σε βοηθήσει. Ακούγεται δύσκολη, περίπλοκη υπόθεση πάντως. Κοίταξε, μπορεί να έχει να κάνει και με το γάμο της φίλης. Μπορεί στο γάμο της να της λείπει ένα κομμάτι συντροφικότητας. Δηλαδή με τον άνδρα της να μην επικοινωνούν ιδιαίτερα. Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Τώρα υποθέσεις κάνω, δεν το γνωρίζω. Ή μπορεί να έχουν κάποια κοινά με αυτήν τη φίλη τα οποία να είναι πολύ σημαντικά για αυτή. Για παράδειγμα, μπορεί με τον άνδρα σου να μην μπορείς να μιλήσεις για κάτι που σε ενδιαφέρει και με τη φίλη σου να μπορείς να το συζητήσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιο λόγο έχει που είναι τόσο στενή φίλη. Μην κάνεις μόνη σου κινήσεις. Θα έλεγα πήγαινε σε ένα ψυχολόγο για να είσαι σίγουρο ότι κάνεις το καλύτερο δυνατό για σένα, για να μην χαλάσεις και τη φιλία σου και μετά να νιώθεις εντελώς. Δηλαδή τώρα έχεις έννοια ότι είσαι εξαρτημένη από τη φίλη σου, μετά να χάσεις και τη φίλη σου. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Λοιπόν, πάμε και στην φίλη τηλεθεάτρια, στην κυρία Κάτια. Γεια σου, κυρία Κάτια. Χαίρετε, καλό να πω. Συγγνώμη που σε καθυστέρησε πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, ο κόσμος θέλει να ρωτήσει και να μάθει τόσα πολλά πράγματα. Ναι, θα ήθελα να θέσω και εγώ το ερώτημα μου, το οποίο με βασανίζει για πολλά χρόνια με τις φιλίες και με τις σχέσεις, ειδικά μεταξύ γυναικών. Δηλαδή, υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Και διερωτούμε γιατί αυτό είναι το πράγμα. Είναι θέμα ότι δεν είναι ολοκληρωμένα τα άτομα σαν προσωπικότητες. Και μέχρι πρότινος που έκανα μόνο Κύπριες παρέες, θεωρούσα ότι είναι οι Κύπριες που έχουν αυτό το θέμα. Όμως, μετά που έκανα και με άλλες εθνικότητες κοπέλες παρέα, είδα ότι και στις ξένες τούτων πράγμα υπάρχει. Δεν μπορούν να πούνε, ας πούμε, είναι ωραία τα μαλλιά σου σήμερα, ή αδυνάτησες, αν έχεις αδυνατήσει. Πρέπει να είσαι πολλά καλά με τον εαυτό σου, να νιώθεις ωραία με τα δικά σου μαλλιά, να νιώθεις ωραία με το δικό σου σώμα, να νιώθεις ωραία με τη δική σου ζωή, για να μπορείς να χαρίσεις και με τα μαλλιά και το σώμα και τη ζωή της φίλης σου. Πρέπει να μείνεις κομπλεξικός ο ίδιος σου. Είπες εσύ αυτή τη λέξη προηγουμένως. Να αποδέχεις τον εαυτό σου, εννοείς. Ναι, νομίζω είναι δείγμα νοημότητος. Δηλαδή, εγώ νιώθω μειονεκτικά για μένα και το βγάζω πάνω στον άλλο. Ναι. Δηλαδή, ζηλεύω γιατί να έχει ωραία μαλλιά η Μαρία που εγώ δεν έχω ωραία μαλλιά. Αν πω κάτι αρνητικό για τα μαλλιά της, σημαίνει ζηλεύω γιατί εμένα δεν τα θεωρώ ωραία. Καταλάβες. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με αυτό, με το αντικείμενο της ζήλιας. Η ζήλια έχει να κάνει με τον πομπό, όχι με τον δέχτη. Ναι, και πες οι άντρες δεν είναι έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι να κάνεις παρέα με άντρες είναι πιο φυσιολογικές οι κουβέντες που γίνονται. Και πιο εύκολα μιλάς για διάφορα θέματα, αν και στην Κύπρο παρεξηγείται. Εάν ναι, είναι μια παρέα και ειδικά αν είσαι παντρεμένη και κάνεις ένα ζευγάρι μου και γίνω παντρεμένο, μπορεί η γυναίκα να πει «Μα είσαι πολλά διαχειτική με τον άντρα μου, να σε βλέπει με ένα μάτι καχύποπτο». Γιατί μιλάτε μόνοι σας και γελάτε μόνοι σας, ας πούμε, υπάρχει μια καχύποψία σε αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να το κάνεις εντελώς φιλικά, γιατί μπορεί να ταιριάζεις με τον άντρα της άλλης της γυναίκας. Μιλάς τώρα για κάποιον επίπεδο. Που γνώριζες πρωτού παντρευτεί τη γυναίκα του ή που το γνώρισες μετά που παντρεύτηκε. Μετά που γνωρίζουν τα ζευγάρια μεταξύ τους και κάνουν παρέα μετά. Ναι. Κοίταξε, υπάρχει εδώ με τα ζευγάρια λίγο έτσι επικίνδυνο. Ναι. Sorry, ναι, παιδί. Είμαι λίγο συντηρητική. Εγώ ρίξα να παρακολουθήσω, να το πρόσεξε. Ναι, το παίρνουν έτσι αλλιώς. Λίγο επικίνδυνο το με τα ζευγάρια. Δηλαδή, αν γνωρίζεται ένας άνδρας με τη γυναίκα του μαζί με ένα άλλο ζευγάρι,
ίσως θέλει λίγη προσοχή στο να αναπτυχθεί ιδιαίτερη φιλία μεταξύ του άνδρα από το ένα ζευγάρι και της γυναίκας από το άλλο. Γιατί όντως μπορεί να είναι παρεξηγήσιμο και μπορεί εσύ να μην έχεις πονηρό σκοπό, αλλά ο άλλος μπορεί να έχει. Σκεφτείτε το. Μπορεί ούτε και το άλλο άτομο να έχει πονηρό σκοπό. Ναι, αλλά ούτε από, από τη στιγμή όμως που ενοχλείται η γυναίκα του άλλου. Εμένα, π.χ., αν θα έκανε κάτι τέτοιο ο άντρας μου και θα με ενοχλούσε, θα το θεωρούσα πολλά φυσιολογικό να σταματήσει να το κάνει επειδή με ενοχλεί. Κατάλαβες, ναι, αλλά... δεν το λέω, δεν κατηγορώ κάποιον. Θέλω να πω όμως ότι εν άλλον τώρα πες αν πας στη δουλειά σου και είσαι σε έναν εργασιακό χώρο και γνωρίσεις κάποιον άντρα εκεί ο οποίος είναι παντρεμένος και είσαι παντρεμένη και κάνετε μια φιλία μεταξύ σας συναδερφική με σεβασμό, πολλά διαφορετικό πράγμα παρά στη φιλία που κάνουν τα ζευγάρια να ξεχωρίσει ο άντρας της μιας με τη γυναίκα του άλλου. Ναι, μπορεί να παραξηθεί το πιο αλλά πολλές φορές. Είναι εντελώς αθώα που γίνονται. Μα δεν λέω ότι γίνονται πονηρά, δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά πρέπει να, πρέπει να είναι και πολύ καλή η σχέση του ζευγαριού για να έχουν τόση εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Μάλιστα, δηλαδή, εσύ ξέρεις τη δική σου σχέση με τον δικό σου άντρα. Δεν ξέρεις τη σχέση της άλλης με τον άντρα της. Ναι, ναι, ναι. Ή το παρελθόν τους. Ή τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Έχετε δίκιο. Εγώ πάντως δεν θα έκανα μια φιλία με κάποιον ή κάποιαν που να δημιουργεί θέματα. Θα έλεγα, πειράζει να βρω αλλού να κάνω παρέα. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί η φιλία είναι κάτι επιλεκτικό. Δηλαδή, επιλέγεις να κάνεις παρέα με κάποιον και είναι μονογαμικό όπως το γάμο ή την ερωτική σχέση. Μπορείς να κάνεις με πολλούς ανθρώπους παρέα. Ειδικά εάν η σχέση του ζευγαριού δεν είναι καλή, μπορεί να παρεξηγηθεί. Εντάξει, αλλά εγώ σου λέω για σένα που είσαι το μήλον της έρητος εντός εισαγωγικών, ένα είναι και κάνεις παρέα με τον. Είναι και άλλον κόσμο να κάνεις παρέα. Ναι, όχι, μιλώ γενικά τώρα, ναι, δεν ναι, μιλώ ξέρω, ειδικά. Απλώς... Γενικά μπορεί να πω, έχω παρατηρήσει γύρω, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση που ακούμε έναν τηλέφωνο. Θα προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα, δεν πάρα πολλά. Ευχαριστούμε την κυρία Κάτια και να πάμε τώρα κυρία στην κυρία Μαρία. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ θέλω να πω κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι σε σχέση φιλία γυναίκα. Είμαι 30 χρονών, απλά εγώ μέχρι τώρα δεν έχω φίλες. Δηλαδή, από το σχολείο που θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάποια φορά να έρθει κάποια φίλη μου να μου πει «Εν ωραία τα μαγιά σου, εν ωραία τα ρούχα σου σήμερα». Όχι, ας πούμε, κάποια δασκάλα μου συγκεκριμένα στο γυμνάσιο μου έλεγε ότι έκανα τατού τα χείλη μου ενώ δεν τα είχα τατού. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω φίλες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει σχέση με την ομορφιά ή με τη ζήλια. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς το αποδίδετε στη ζήλια και στην ανταγωνιστικότητα. Ναι, στη ζήλια, ναι, αυτό. Και μέχρι τώρα, δηλαδή. Οι φιλίες αυτές που λες ήταν με κοπέλες που θα έλεγε κάποιος ήταν σε παρόμοια εμφάνιση μαζί σου, καλύτερη ή λιγότερο καλή. Μπορεί να ήταν και καλύτερες μου. Εγώ φυσικά, δική μου γνώμη, ας πούμε, δική σου γνώμη, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος. Ναι, δεν ξέρεις ο άλλος τι κόμπλεξη ηλικία έχει. Μπράβο, δηλαδή, μπράβο, εσύ μπορεί να νιώθεις ότι κάνεις παρέα. Τούτη δάμε, δεν τη δείξετε την, τη Μαρία. Αυτόν το πρόσωπο θεωρεί ότι είναι παχιά. Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν νιώθω παχιά, του την νιώθει παχιά. Νιώθει ότι θέλει βελτίωση εμφανισιακά, εγώ δεν νιώθω ότι θέλει. Δεν θέλω να το εκτίμησεις το πράγμα. Καταλάβεις, δηλαδή, εσύ μπορεί να θεωρείς ότι είναι πιο ωραίες που σένα, οι γίνες να νιώθουν ότι είσαι πιο ωραία που γίνες. Πάντως η ζήλια έχει να κάνει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, κοίταξε, εγώ ποτέ ήμουν αδύνατη. Πάντα είχα τα κιλά μου, αλλά σε σχέση με ομορφιά, ας πούμε, εντάξει, εγώ, ας πούμε, εγώ αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι όπως είμαι, με ενδιαφέρει, ας πούμε, αν έχω λίγα κιλά παραπάνω, ξέρω εγώ. Είσαι χαλαρή, είσαι άνετη. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, μπορείς, εγώ θα σου έλεγα όταν θα επιλέξεις νέες φιλίες, να επιλέξεις άτομα το οποίο να ταιριάζεται και στη χαλαρότητα και στην άνεση. Δηλαδή, έναν άτομο το οποίο επίσης αυτός αρκάζεται είναι χαλαρό, θα ήταν πιο ταιριαστό για να κάνεις παρέα. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα θυμάμαι ότι δεν είχα, ας πούμε, οι φίλες μου που έκανα, ας πούμε, δεν ήταν, θυμάμαι να έρθει κάποια ημέρα, κάποια να μου πει, ας πούμε, ενώ γράταμε γεια σου σήμερα ή είσαι όμορφη, ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως υπήρχε ζήλια. Ίσως υπήρχε ζήλια. Ναι, εγώ είναι τούτο μου. Και ξέρεις, όταν είμαστε και πιο μικροί, δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε ήδη την αξία μας και δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί ο άλλος να μας ζηλεύει. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή και κάποιον τρίτον πρόσωπο, πιο αντικειμενικό μάτι. Γι' αυτό λέω πηγαίνετε στον ψυχολόγο να έχετε θέματα με τις φίλες σας, να κάνετε μια-δυο συναντήσεις, να ακούσετε μια αντικειμενική γνώμη, μπορεί να το διακρίνει.
Ναι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα βάλουμε μια παύση στις γραμμές για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα ήθελα να πω μερικό για τα μηνύματα. Ήταν πάρα πολλά. Νιώθω άσχημα. Πολλά τα μηνύματα. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα, γιατί πήρα πάνω από 100 μηνύματα στις σελίδες εκπομπής και επειδή ήμουν και λίγο σβούμ σήμερα, ήθελα να πω συγγνώμη. Λοιπόν, ξέρετε, μας βλέπει και ο κόσμος νεαρός. Mm-hmm. Λέει, γεια σου κυρία Θεκλά μου, εγώ είχα φίλες, αλλά πλέον δεν θέλω να κάνω. Όλοι βλέπουν το δικό τους συμφέρον και προσπαθούν να σου καρφώσουν το μαχαίρι στην πλάτη. Είμαι 18 χρονών και πιστεύω ότι για να κάνω φίλες κάποτε πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερη αυτή που θα δεθώ μαζί της, διότι όποτε μιλώ με κάποια στην ηλικία μου, νιώθω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω τη συζήτηση λόγω της ανοριμότητας της συζήτησης. Mm-hmm. Πλέον παρατηρώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να μπω πιο εύκολα σε κάποια συζήτηση με άντρες, διότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε και δεν χαζολογούν. Αγάπη μου, είναι ίδιον των ευφυών ανθρώπων να δυσκολεύονται σε νεότερες ηλικίες να βρουν φίλους. Γιατί λόγω του ότι υπάρχει διανοητική διαφορά. Τώρα, για το ότι οι άντρες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε και δεν χαζολογούν, έστειλε και μια άλλη τηλεθεάτρια και λέει: διαφωνώ με αυτήν την τηλεθεάτρια που είπε ότι οι άντρες είναι πιο καλοί φίλοι από τις γυναίκες. Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Ακριβώς. Έχει και άντρες που ζηλεύουν, έχει και άντρες οι οποίοι χαζολογούν. Λοιπόν, μια άλλη φίλη λέει: εγώ πάντως είχα και έχω πολλές φίλες και πάντα λέω κομπλιμέντα στις φίλες. Το μόνο που δεν έχω όμως είναι απόλυτη εμπιστοσύνη. Πιστεύω ο σεβασμός πάνω απ' όλα είναι η κράτηση μιας φιλίας και η εμπιστοσύνη όμως δείχνει, sorry που θα είμαι πάλι έτσι λίγο καυστική, ότι δεν είσαι εντελώς σίγουρη ότι σου κάνουν οι φίλες σου. Δηλαδή ότι δεν τις εμπιστεύεσαι απόλυτα. Και ίσως πάμε στο κομμάτι της προηγούμενης κοπέλας που στείλε μήνυμα στο κινητό που είπε ότι μήπως και εγώ δεν είμαι εντελώς ανοιχτή ώστε να νιώσουν άνετα μαζί μου οι φίλες μου και να δεθώ μαζί μου. Νομίζω ότι και ο σεβασμός αλλά και η εμπιστοσύνη είναι ζητούμενο σε μια φιλία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα απαντήσω μετά προσωπικά. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή με θέμα τη φιλία. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ καυτό και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό με τις ερωτικές σχέσεις και με τις οικογενειακές σχέσεις. Η φιλία. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας. Άρεσε σου κόρη εδώ μέσα στην εκπομπή. Ωραία. Τώρα, σαν εγώ δεν χάρηκα που την είδα, είχε να τη δω από τις 17 του Ιουλίου τα γενέθλια σου. 16 του Ιουλίου τα γενέθλια σου. 16 του Ιουλίου τα γενέθλια σου που εδώ. Ναι, πες μου. Σαν επίλογο, σαν ουσία από όλα αυτά που είπαμε σήμερα, στην ουσία σημείωσα 4 συγκεκριμένα σημεία. Το ένα είναι ότι στην πραγματική φιλία η ζήλια δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Ο φίλος σου, η φίλη σου είναι δίπλα σου σε οποιαδήποτε στιγμή, και καλή και κακή. Σίγουρα ο φίλος δεν σε υποβιβάζει και σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Έχει την πρόθεση και το φιλότιμο να το κάνει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Και τέλος είναι ένας πάρα πολύ καλός ακροατής και ξέρει σίγουρα να μοιράζεται. Και μπορεί κιόλας, εφόσον σε αγαπάει, να σου θυμώσει κιόλας, αλλά να το κάνει με έναν τρόπο τα κίνητρα του να είναι αγνά. Σωστά. Και να μην νιώθεις άσχημα. Γιατί εμένα πολλές φορές έτυχε η Μαρία να μου θυμώσει και εγώ να τη θυμώσω. Αλλά όταν μου λέει κάτι, όταν τη λέω κάτι, να μου πει: πρόσεξε, εκεί πέρα υπερβάλλεις ή κάνεις κακόν του εαυτού σου με το πράγμα που κάνεις. Και να μην ενοχληθούμε, γιατί τα κίνητρα είναι αγνά. Αλλά τα κίνητρα παίζουν ρόλο. Και επίσης και μια φιλία μπορεί να είναι τοξική φιλία. Εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο έχουμε ένα θέμα το οποίο θα ανάψει πολλές φωτιές. Ομοφιλοφιλία και γονείς. Πώς την αντιμετωπίζουν. Έχουμε πολλά να πούμε πάλι. Και θα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Ανδρέα Μαυρομιχάρη ως εκπρόσωπο των γονιών από την Accept LOAT Κύπρου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα και τα λέμε πάλι. Γεια σας. Χορηγεί η Maouris Ecoset. Maouris Ecoset. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα.